είμαστε, παιδιά, σαν τα χιόνια. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Γεια σου, Σιλβία. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, λιθώς. Χρόνια πολλά και σε σένα. Τι γίνεται, πώς φοράς. Ξεκούραστο σε βλέπω. Ξεκούραστο, ανανεώμε. Ξεκούραστο. Δύο μέρες λείψαμε, Σιλβία. Όχι και δύο. Εντάξει, τρεις-τέσσερις. Τρεις-τέσσερις. Πώς πέρασε εδώ με τον κύριο Λυριτζή. Καλά ήταν. Δύσκολα. Δεν, ο Λυριτζής είναι παιδί μου απάνθρωπος. Είναι... Δεν είναι φίλος του εργαζόμενου. Δεν είναι σαν και εμάς εδώ. Είναι Ολυμπιακός καταρχήν. Είναι Ολυμπιακός. Είναι άγριος, σκληρός. Ναι. Ξέρει, εργοδοτικός σχεδόν. Κατάλαβες, δεν είναι από εμείς. Είμαστε εδώ παρεούλα. Φίλοι. Θα δούμε. Αυτή η εβδομάδα πρέπει να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Τρίτη σήμερα. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο που ξεκινάει η εβδομάδα Τρίτη. Για τους περισσότερους εργαζόμενους εννοώ. Τρίτη 17 Απριλίου. Με τα Πασχαλινή εβδομάδα, κουτσί δηλαδή και αυτή. Ναι. Αλλά πολύ μεγάλη σε γεγονότα εβδομάδα. Πολύ σημαντική εβδομάδα αυτή. Δηλαδή, μόνο με τον Άκη να ξεκινήσει φτάνει. Και σου λέει με την ανατολή του ηλίου, τώρα σε λίγη ώρα δηλαδή, από την ανατολή και μετά μπορεί ο Άκης να οδηγηθεί στον Κορυδαλό. Πού να το πίστευε άνθρωπος αυτό, ρε παιδιά, θέλω να το πω έτσι και να το συζητήσουμε και μαζί σήμερα με τους τηλεθεατές. Ότι θα βλέπαμε ότι θα φτάνουμε... Αν θα πιστεύαμε ποτέ, θα πίστευε κανείς από εμάς ποτέ, ότι θα έμενε πολιτικός στην Ελλάδα μέσα. Και μάλιστα τι πολιτικός, του βεληνικούς... Ένας ανθρώπου που παραλίγο να γίνει πρωθυπουργός. Ακριβώς, για πάρα πολλά χρόνια. Το ξεχνάμε, γιατί ο Άκης δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Όχι. Έχει κυριαρχήσει στον πολιτικό βίο 30 χρόνια. Παρολίγο πρωθυπουργός της χώρας. Του Πασόκ, αντιπρόεδρος κυβερνήσεων Παπανδρέου. Κορυφαίος υπουργός 800 χρόνια. Δηλαδή, τι από τα ιδρυτικά στελέχη του Πασόκ. Ήταν στο ΠΑΚ μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πρόσωπο που ήταν στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για πάρα πολλά χρόνια. Και από τα πρόσωπα που πάντα όλοι πίστευαν ότι δεν μπορεί κάποιος να τους αγγίξει. Άτρωτος. Αυτό που λέμε. Βέβαια, δεν υπήρχε θέμα. Ούτε και ο ίδιος το πίστευε ποτέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ακόμα και μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη που τον έπιασαν και τον πήγανε μέσα, δεν πίστευε ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ακόμα και τώρα δηλαδή που τα γεγονότα ήταν, ξέρεις, τόσο. Πιστεύει ότι ίσως. Ναι. Πίστευε αυτό που λέμε στην Ελλάδα, μωρέ τώρα κάτι θα γίνει στην Ελλάδα. Σου λέει, άρα παραγράφονται, κάνουν έτσι, αλλιώς. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και τους τηλεθεατές σήμερα και να το συζητήσουμε μαζί. Μετά πέρα από τα χρόνια πολλά και όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε και το πώς περάσαμε και τι κάναμε κτλ. Εάν πιστεύατε ποτέ ότι θα πήγαινε πολιτικός φυλακή στην Ελλάδα και αν αυτή η ιστορία βέβαια θα έχει συνέχεια. Γιατί αν δεν πήγε ο Άκης, σκοτώσαμε τον πεθαμένο που λέμε, γιατί ο Άκης ήταν νεκρός, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το λέω σχηματικά. Πολιτικά ένας και όπως αλλιώς θέλετε. Πολιτικά πλέον τουλάχιστον δεν ήταν. Δεν έπεσε κανένα άλλο. Αλλά δεν έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά πρέπει, αν βεβαίως στοιχειοθετηθούν όλες οι κατηγορίες, να πάει μέσα. Το πόρισμα του εισαγγελέα είναι καταπέλτης, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Κανένα. Τι άλλο να πεις πια. Προφυλακίζεται σήμερα όπως είπαμε. Αλλά ας αφήσουμε την υπόθεση αυτή να εξελιχθεί και να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Το θέμα είναι το Άκης θα είναι σήμερα φυλάκι. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και στο κελί του Εφραίμου. Που ήταν ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή είναι μια ραγδαία εξέλιξη που πραγματικά για μένα ήταν μια αναμενόμενη. Τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα, εντάξει, ξέραμε ότι θα οδηγηθεί. Έτσι κι αλλιώς μέσα. Εγώ πιστεύω και πριν από τη σύλληψή του, λίγο πριν από τη σύλληψή του, πολλοί κόσμος δεν πίστευε ότι. Παρότι είχαν ακουστεί όλες τις κατηγορίες κτλ. Πολλοί κόσμος δεν πίστευε ότι θα το δουν. Λένε και κάποιοι βέβαια ότι εντάξει, λέει, το φτιάξανε τώρα, ρε παιδί μου. Με αυτή, ξέρεις, η περίεργη ιστορία που λέμε πάντα εμείς οι Έλληνες. Που πάντα κάτι άλλο συμβαίνει από αυτό που βλέπουμε. Ενώ βλέπεις το γεγονός, το βλέπεις. Εξελίσσεται μπροστά σου, λες εντάξει, το κάνανε τώρα προεκλογικά κτλ. Εντάξει, το κάνανε. Απες ότι έγινε και έτσι. Ποιον βολεύει αυτή η ιστορία, βολεύει τον Πασόκ. Εγώ θα έλεγα πως μάλλον όχι. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα δεν το βολεύει. Υπό την έννοια ότι, όπως είπες, είναι ένας πολιτικός που έχει πρωτοστατήσει πάρα πολλά χρόνια. Μα πώς θα το βολέψει, ρε παιδί μου, αν πάρεις το Πασόκ από μια πλευρά, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, είναι το μόνο που δεν το βολεύει. Διότι θυμίζει όλη την προϊστορία. Ακριβώς. Θυμίζει, ας πούμε, ένα σάπιο καθεστώς που κυριάρχησε για πολλά χρόνια. Διότι μην γελιόμαστε, ο Άκης δεν είναι μόνος του, ούτε λειτουργούσε στο κενό. Έτσι, εγώ δεν λέω, δεν ξέρω ποιοι ήταν δίπλα του, ποιοι έβαλαν υπογραφές και ποιοι αν έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Πάντως μόνος του δεν ήταν σίγουρα, έτσι. Ο Άκης δεν φύτρωσε ξαφνικά και άρχισε να υπογράφει για τώρα, M1, για υποβρύχια, αγόραζε οπλικά συστήματα. Μάλλον όχι. Πάντως βλέπεις ότι ο κόσμος είναι δύσπιστος. Εγώ, σαν απλός πολίτης ετών 32, ακόμα δεν το πιστεύω ότι πάει φυλακή τελικά, λειτουργεί η δικαιοσύνη, κάτι απορρόβω. Έτσι είναι, μα δεν το πιστεύει, προφανώς δεν το πιστεύει. Και θα δυσκολευτούμε γενικά να δούμε αν θα έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία. Ναι. Γιατί και βεβαίως. Και σε αυτό έχουν δίκιο οι πολίτες που το συζητάγαμε όλες αυτές τις μέρες και το συζητάει και ο κόσμος, νομίζω. Ότι εντάξει, πάει φυλακή ο Άκης. Με τα λεφτά τι θα γίνει, δηλαδή όλα αυτά θα γυρίσουν πίσω. Και αυτά τα 20 ακίνητα. Βέβαια. Που τα απέκτησε από συμπτώσεις, από ό,τι έλεγε και ο ίδιος, που δεν έπεισε βέβαια κανέναν. Τώρα ναι. Θα ρευστοποιηθούν και θα γυρίσουν αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, όπου και ανήκουν, δηλαδή στους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Γιατί αυτό είναι βασικό πράγμα. Και είναι το πιο βασικό, νομίζω. Θυμάσαι παλιότερα που λέγαμε, Σίλβια, λέει εντάξει, μα να πάει φυλακή. Εντάξει, μπορεί να σου λέει αυτό τώρα τελειωμένος είναι. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν είναι καθόλου τελειωμένος κανείς. Ο καθένας πρέπει να πληρώνει για τις πράξεις του, για όσα έχει κάνει, αν έχει κάνει και αποδεικνύεται ότι τα έχει κάνει, κανονικά να πληρώνει και να επιστρέφουν τα χρήματα. Και... έτσι, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Μη λέμε, ας πούμε, πήγε μέσα, εντάξει, μας τώρα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Και υποτίθεται ότι η δίκη θα γίνει και πολύ σύντομα. Δηλαδή, μέσα στους επόμενους μήνες θα το δούμε. Οπότε, πιθανολογείται ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει και κάποια απόφαση. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και τι θα γίνει. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Γιατί είχαμε χθες το βράδυ και την συνέντευξη που έδωσε ο Άκης, είχε δώσει ο κ. Τσοχατζόπουλος πριν μερικούς μήνες στους Φακέλους. Μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Θα έχουμε τον Τάσο τον Τελόγλου. Θα και ο Τάσο τον Τελόγλου αργότερα. Έπαιξε και επανάληψη χθες το βράδυ εκπομπή και νομίζω πολύ σωστά το κανάλι έκανε αυτή την επιλογή. Είναι μια άκρος επίκαιρη συνέντευξη. Παρά το γεγονός ότι έγινε πριν μερικούς μήνες και είναι στην πραγματικότητα απαντάει σε όλα αυτά που τον κατηγορούν. Και ήταν και η μοναδική συνέντευξη που είχε δώσει τον τελευταίο καιρό. Και που φαινόταν και σε κάποια σημεία μια φοβερή αμηχανία. Φοβερή αμηχανία. Και από ό,τι φάνηκε με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε και τον ανακριτή χθες που πήγε να απολογηθεί. Με την ίδια αμηχανία σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν απάντησε, δεν έπεισε. Είναι φανερό ότι δεν έπεισε. Όχι μόνο γιατί προφυλακίστηκε, γιατί δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Όταν σου λέει τώρα ότι όλα είναι συμπτώσεις. Δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορεί. Για 20 άλλα... ακίνητα, όλα συμπτώσεις. Όλα συμπτώσεις. Στενή του συνεργάτες, συγγενικά του πρόσωπα, η λογίστρια του πρόσωπα δηλαδή που ήταν στο άμεσο περιβάλλον του, όλα αυτά συμπτώσεις. Τα λεφτά στο λογαριασμό του, το τυπογραφικό λάθος. Δηλαδή είναι απαντήσεις που δεν στέκουν πουθενά. Ούτε να τις συζητάμε εδώ μεταξύ μας και να λέμε κανένα αστείο δεν στέκουν. Όχι να πείσει τώρα ανακριτή, εισαγγελή κτλ. Θα δυσκολευτεί πολύ. Έχει βέβαια και δικηγόρους κορυφαίους. Θα δούμε σήμερα το πρωί, θα κάνουν μια δήλωση οι δικηγόροι του. Προφανώς θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, να οδηγηθεί δηλαδή στις φυλακές, στον Κορυδαλό, και να κάνουν μετά μια γραπτή δήλωση. Έτσι είπαν τουλάχιστον χθες το βράδυ. Θα τη δούμε, θα την παρακολουθήσουμε και θα τα μεταδώσουμε στη συνέχεια. Αυτά βέβαια είχε και ως αντίκτυπο πολιτικό αντίκτυπο. Ισχυρό πολιτικό αντίκτυπο. Πολλές. Σκοτώθηκαν τα δύο κόμματα. Το πινκ-πονγκ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ κυρίως. Ναι, ρε παιδί μου, σαν να μην αλλάζει όμως τίποτα. Δηλαδή αυτό το κλίμα που ακούσαμε μετά την απόφαση για προφυλάκηση είναι, σου θυμίζει περασμένες δεκαετίες. Και ρε παιδί μου, είμαστε το 2012. Είναι εκλογές του 2012 αυτές οι πιο κρίσιμες, όπως λέμε, της μεταπολίτευσης, ή ζούμε σε άλλη εποχή? Αυτοί που σίγουρα ζουν σε άλλη εποχή και όπως φαίνεται από την προεκλογική περίοδο για τις δηλώσεις είναι οι περισσότεροι πολιτικοί, έτσι, γιατί έχουν, στον κόσμο τους. Έχουν, βλέπεις κόσμο τον της. Ίδιο λόγο να λένε τα ίδια πράγματα, μια έτσι παλαιολιθική νοοτροπία που, ακριβώς, πλέον, που δεν αφορά κανέναν. Και πάρα πολλοί κόσμοι πλέον δεν θέλει να το ακούει. Θα τη δούμε σε λίγο, θα έλεγα όμως να δούμε το απόσπασμα πρώτα του Άκη Τσοχατζόπουλου από τη συνέντευξη που έδωσε στους Φακέλους, στον Αλέξη Παπαχελάκη και στον Τάσο τον Τελόγλου. Ένα απόσπασμα που έπαιξε και χθες το βράδυ όλη η συνέντευξη. Να το δούμε λοιπόν και το σχολιάσουμε σε λίγο. Αλάτε. Για νου ήταν η ιδέα να γίνουν τα υποβρύχια στους Καραμαγκαδικιά σας? Γιατί το κατηγορητήριο λέει ότι ήταν της ομάδας Α που είχε φτιάξει η Φέροσταλ. Δεν ξέρω ποια ομάδα Α μου λέτε. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σαββατάγγελος στην αγωγή του στη Γερμανία λέει ότι ζητάει 67 εκατομμύρια ευρώ από τη Φέροσταλ το 2007, διότι λέει πρέπει να του πληρώσουν την ιδέα να κατασκευαστούν τα υποβρύχια στην Ελλάδα. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα? Το τι γίνεται μεταξύ των μιζαδόρων αυτών οι οποίοι ασχολήθηκαν με δουλειά. Είναι μια διαδικασία εκτός του δημόσιου χώρου, εκτός των υποβρυχίων, εκτός των ενόπλων δυνάμεων, και εμείς μόνο με αυτή τη διαδικασία ασχολούμαστε. Τώρα μου λέτε εσείς τι έκανε, ήταν, δηλαδή, τι με ενδιαφέρει. Μέσα από εμάς, μέσα από το. Με συγχωρείτε, τα πρόταση του ναυτικού. Αφού σας λέω. Μισό λεπτό να το καταλάβω. Εσείς. Και του ΚΙΣΕΑ. Πολύ πιθανό να υπάρξει μια παραπομπή σας από την Επιτροπή. Το έχετε αποδεχτεί, να το πω έτσι αυτό, το έχετε προεξοφλήσει? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το έχω καταγγείλει, όχι το έχω προεξοφλήσει. Διότι όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν διάτρητη. Δεν εκλήθησαν ουσιώδεις μάρτυρες. Όπως? Μάρτυρες, όπως η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Στο κάτω-κάτω συζητούμε για να ψάχνουμε, εν πάση περιπτώσει, για ένα θέμα των ενόπλων δυνάμεων, τα υποβρύχια, έτσι. Είναι δυνατόν να μην έχει καλέσει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία ξέρει καλύτερα από τον κάθε ένα τι έχει γίνει? Αλλά το βασικότερο ποιο είναι? Είναι δυνατόν να μην έχει καλέσει το ΚΙΣΕΑ? Είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Το ένα είναι αυτό που λέτε εσείς, το οποίο είναι ότι πρέπει να έρθει να καταθέσει, υποθέτω εσείς λέτε, ο Κώστας Σιμίτης ή ο διαδοχός μου ο Γιάννος Παπαντονίου. Έχει σημασία. Όχι, αυτή είναι τα ονόματα, δεν είναι. Αυτά είναι τα μέλη της ΚΙΣΕΑ. Γιατί να σας πω γιατί? Γιατί το θέλω εγώ αυτό? Όχι διότι θέλω να έρθουν, γιατί να έρθουν. Πρέπει όμως. Είναι ανάγκη, εφόσον θες να βρεις την αλήθεια, να έρθουν να βεβαιώσουν τα ίδια τα μέλη του ΚΙΣΕΑ πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Είναι πράγματι μια ύποπτη διαδικασία, όπως ορισμένοι προσπαθούν να υποστηρίξουν και να ισχυριστούν? Είναι μια διαδικασία για την οποία επιδιώχθηκε να πάρουν κάποιοι μίζες? Που εσείς είστε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, όπως το βλέπετε εσείς από τη δικιά σας μεριά, στόχος, είναι διότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βουλευτής για πολλά χρόνια, υπουργός για αρκετά χρόνια, και ο οποίος ξαφνικά αρχίσατε να ζείτε με έναν τρόπο
ο οποίος δεν δικαιολογείται ούτε από τα εισοδήματά σας, ούτε μέχρι τότε ιστορία σας, να το πω έτσι. Να ξεκινήσω από το γάμο στον Τζορτζ Σέγκ, ο οποίος θυμάστε ότι είχε προκαλέσει την κοινή γνώμη. Ή να πάω επίσης στο γεγονός ότι μένετε σε ένα ακίνητο, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πολύ ακριβό δρόμο της Αθήνας, όπου έχει μια διαδρομή πίσω με αρκετές offshore που εμπλέκονται με αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, επειδή αυτά λέγονται, όπως τα είπατε ακριβώς, και χαίρομαι που τα είπατε. Όμως, κύριε Παπαχελά, εγώ 40 χρόνια ζω στην πολιτική ζωή τόπου. Και με ξέρει ο κόσμος παντού. Δεν έχω αλλάξει τίποτε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το ρωτάει για το Four Seasons, το ρωτάει για τις τρεις εξωχώριες εταιρείες που μπλέκεται το όνομά του, για τους συνεργάτες του, για τα εξοπλιστικά συστήματα κτλ. Εμένα με ξέρει ο κόσμος 40 χρόνια ζω δεν εδώ. Δεν έχετε να πει. Δεν υπάρχουν απαντήσεις, είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Το λέει και ένας φίλος εδώ. Από το Four Seasons σου λέει στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Είναι πραγματικά μεγάλη απόσταση πάντως έτσι. Και τώρα ήθελα να ρωτήσω, σκεφτόμουν αυτές το βράδυ, ρε παιδί μου, ξέρεις, καθώς διάβαζα για όλα αυτά τα θέματα. Πώς να αισθάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν τον Άγκη για πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τον έβγαζαν πρώτο. Σκέψου τώρα, να είσαι ψηφοφόρος ενός ανθρώπου που έχει μια τέτοια διαδρομή και τελικά οδηγείται, φτάνει σήμερα μετά από μια τέτοια καριέρα να οδηγηθεί στον Κορυδαλό. Και εσύ τον ψήφιζες, τον στήριζες πολλά χρόνια και σήμερα πόσα αλήθεια να αισθάνεσαι. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος γιατί... έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί το μερίδιο της ευθύνης που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, γιατί ξέρεις για πολλά πρόσωπα. Υπήρξε φημολογία για σειρά ετών. Θα μου πεις με βάση τη φημολογία μπορείς να πολιτεύεσαι ή να αποφασίζει και ο πολίτης. Πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι με ποιο τρόπο τέλος πάντων και εμείς πρέπει να επιλέγουμε τους πολιτικούς. Φτάνει η λεβεντιά, φτάνει ένα ζεμπέτικο, φτάνει η αρχοντιά, φτάνει η μαγιά. Δεν ξέρω γιατί ήταν κριτήρια πολλές φορές στην Ελλάδα που ίσχυσαν αυτά, ξέρεις. Πολλές φορές λέγαμε, έλα μωρέ τώρα πώς και με τον Ανδρέα Παπανδρέα, ας πούμε. Ναι. Θυμάστε τη συζήτηση με τη Δήμητρα. Χάμος, έλα, οι Έλληνες το είχαν πάρει λίγο σαν μαγιά στο τέλος. Και σου λέγανε, δεν δικαιούται άντρας είναι στο κάτω-κάτω. Νομίζω ότι τα κριτήρια για τον ποιο θα ψηφίσεις, ειδικά τα παλαιότερα χρόνια, δεν ήταν αυτά που έπρεπε να είναι. Προφανώς δεν ήταν αυτά. Πόσο ακέραιος μπορεί να είναι ένας πολιτικός, τι πρόγραμμα προεκλογικό έχει και πώς μπορεί να σε πείσει. Μα και δεν πρέπει να ψηφίσεις, ας πούμε σήμερα. Πάμε να ψηφίσουμε μεθαύριο, έτσι. Ναι. Και λέμε ποιους θα ψηφίσεις. Πέρα από τα κόμματα, λέω εγώ, τα πρόσωπα. Εντάξει και τα κόμματα προφανώς, αλλά και τα πρόσωπα που θα σταυρώσεις. Κάνεις έναν απολογισμό μέσα σου. Να δεις αυτό το πρόσωπο θα ψηφίσεις, τι έχει κάνει. Γιατί το ψηφίζεις και το αναδεικνύεις σήμερα πρωταγωνιστή. Πιο πολύ ψηφίζαμε γιατί έχω από το χωριό το θείο που θα εκεί ο πολιτικός. Κομματάρχες, τοπικούς, τοπάρχες κτλ. Διάφορους από εδώ και από εκεί. Παραδοσιακά, οικογενειακά. Αυτά δυστυχώς τα κριτήρια μας φέρνουν. Ίσχυαν αυτά τα κριτήρια, είναι αλήθεια. Έχουμε μετανιώσει πολύ σήμερα προφανώς για τις επιλογές που κάναμε στο παρελθόν. Ο περισσότερος κόσμος. Διότι ο περισσότερος κόσμος ψήφισε με πάθος τα μεγάλα κόμματα. Έτσι. Έχω το φίλο του ξάδερφου που. Ναι, χωρίς να ξέρω κάτι. Ένα ρουσφετάκι, ξέρεις από εδώ από εκεί, μια προσδοκία, μια δουλειά, λίγο στο δημόσιο. Πάση περιπτώσει, θα μου πεις, τα λες σήμερα από άλλη θέση και με άλλα μάτια. Προφανώς. Τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουμε την κατάσταση. Τώρα δεν δικαιολογείται κανείς. Δεν υπάρχει άγνοια κινδύνου τώρα. Δικαιολογία, καμία. Αν ό,τι πάω και πάει ο κόσμος όλα. Έχεις και την ευθύνη σου πια. Ακριβώς. Απολύτως ο κόσμος πια, παιδιά, δεν δικαιολογούμαστε όλοι μας. Έχουν πέσει μάσκες. Θα τελειώσουμε. Το μόνο σίγουρο. Έλα, μωρέ, σου λέει εντάξει, τον έβγαλε, ήταν φίλος του πατέρα μου. Πάνω αυτά, τελειώσαμε. Τώρα έχεις ευθύνη αυτού που ψηφίζεις. Καλημέρα και χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εδώ τους φίλους που μας εύχονται επίσης. Τώρα, από ό,τι φαίνεται γύρισε ο κόσμος, βλέπω εδώ πέρα ανθρώα συμμετοχή και στο pg.papakisky.gr που είναι το τρόπος που στέλνετε τα μηνύματά σας από το κινητό σας και, ας μάλλον το email μας, συγγνώμη, πήγαμε και ενώ το μήνυμά σας το 54260, υπάρχει και το Twitter, υπάρχει και το Facebook που μας ακολουθείτε και συζητάμε και από εκεί. Από ό,τι φαίνεται, πάντως, μια και είπαμε τώρα γύρισε ο κόσμος. Δεν έφυγε. 60% πτώση. Στα ακτοπλοϊκά, στην... Στον κόσμο που έφυγε με τα αυτοκίνητά του, επίσης πάνω από 45% δεν έφυγαν. Φάνηκε κιόλας. Νομίζω όσοι μείναμε εδώ, στην Αττική γενικότερα. Και ήταν και πιο τυχεροί όσοι μείναν εδώ, γιατί έκανε και τον καλύτερο έτσι, καιρό. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε κι εμείς μια φορά, ρε παιδί, τυχεροί που μείναμε εδώ πέρα. Εσύ σούβλησες ναι, αρνία. Ναι, σου. Φαίνεσαι έτσι ροδοκοκκινισμένος. Πατροπαράδοτα, ρε παιδί μου. Δεν πάμε να τηρούμε τις παραδόσεις. Είμαστε και ορεινοί, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να μείνουμε. Εμείς τα ξέρουμε αυτά τα θέματα. Τα έχουμε γεννήσει. Βεβαίως. Τις σούβλες και τα ψητά, εμείς οι ορεινοί. Αλλά και εσύ περίπου εκεί ορεινά ήσουν από ό,τι έμαθα. Ναι, ως Παρνασσό. Έκανες την εκδρομή σου κι εσύ. Την έκανα. Ο Λυριζής την πάτησε, παιδιά. Την εδώ τον έφαγε εδώ. Μαζί με τον Άκη ήταν εδώ. Με τον Άκη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα Χριστός Ανέστη. Λευτεριά στον Άκη. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα.
Τώρα, α, για τον Άκη, πολλά μηνύματα βλέπω εδώ. Χριστός Ανέστη. Ο Λιβτζής δεν γύρισε, παιδιά, ακόμα. Ο Λιβτζής κάνει πάντοτε διακοπές μακράς διαρκείας. Μην κοιτάτε, εμείς πάμε, γυρίζουμε σε δύο μέρες. Έχουμε τελειώσει τα θέματά μας, γυρίζουμε πίσω. Ναι. Ο Λιβτζής αρχίζει τώρα. Θα γυρίσει κοντά στις εκλογές, τον υπολογίζω. Κοντά στις εκλογές. Μπορεί και μετά τις εκλογές. Δεν το ξέρω. Αυτά είναι θέματα υπηρεσιακά. Μπορεί να θέλει να το αποφύγει. Λοιπόν, για τον Άκη βλέπω εδώ. Το συνδέουν και με άλλα πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, παιδιά, πρωί-πρωί. Μη λέμε ονόματα. Καλημέρες για τη Σίλβια, με καλά λόγια από ό,τι παρατηρώ. Στη Σύφνο εδώ. Καλημέρες. Γεια σου, Ελένη, από τον Πειραιά. Για τον Άκη, καλημέρα, χρόνια πολλά, με υγεία. Αν θα έχει συνέχεια του Άκη, Ελένη μου, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πιστεύω πως ναι. Αρκεί να πιέσουμε κι εμείς. Έτσι, και έχει σημασία, μεγάλη σημασία, ποιους θα αναδείξουμε στις εκλογές. Πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ, έτσι, μην το υποτιμάμε αυτό. Και έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Καλημερίζω και τον άλλο το φίλο εδώ από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα επίσης. Για να δω. Α, δεν ξέρω. Κάποια προφανώς θα έχουν παραγραφεί. Θα το υποστηρίξει νομίζω ο Άκης αυτό και η συνηγορή του. Ότι κάποια θα είναι στον νόμο, επίσης στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ναι. Και κάποια ίσως να έχουν παραγραφεί. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσα πολλά. Δηλαδή το πόρισμα του εισαγγελέα είναι, παιδιά, τι να σας πω, από εδώ μέχρι το Σύνταγμα. Αν το βάλεις σειρά τις σελίδες. Λοιπόν, τι να φύγει και τι να μείνει από αυτό, ό,τι και να φύγει. Είναι τόσα πολλά. Λέει ένας φίλος ότι πιστεύει πως είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Άλλος λέει ότι θα έχει πρόβλημα υγείας σε κανένα μήνα. Σε κανένα μήνα, πολύ σκόρμα. Και σιγά σιγά λέει θα βγαίνει έξω. Το λέει αυτό. Για το κελί, αν είναι ένα, δεν είναι ένα το κελί, εντάξει. Λέει, ένα είναι το κελί. Πρέπει να βγει ο άλλος για να μπει ο άλλος μέσα. Όχι, παιδί, από εντάξει. Το Four Seasons λέει στο Four Prisons. Καλό. Καλημερίζω και τη Νίκη στη Λάρισα. Να ψηφίσουμε, λέει η Νίκη, όλη αριστερά. Δεν ξέρω, ρε Νίκη μου, τι να σου πω. Άμα είχα τη λίστα, την έλεγα πραγματικά. Θα ψηφίσει ο καθένας αυτό που νομίζει ότι είναι το βέλτιστο. Δηλαδή, άμα έλεγες ότι η λύση είναι αριστερά, σίγουρα είναι αριστερά. Πάμε εκεί. Είναι από εδώ, πάμε. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Το θετικό, όπως έδειξε και η δημοσκόπηση της Public Issue που κοιτάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι έχει μειωθεί το ποσοστό της αποχής. Ναι, θα πάει ο κόσμος. Ότι ο κόσμος θέλει να πάει να ψηφίσει. Είναι και πιο συνειδητοποιημένος, που είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνει άρρωστο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, να πάει όλος ο κόσμος και να ψηφίσει αυτό που κρίνει. Ό,τι πιστεύει. Και εγώ πιστεύω θα μειωθεί και άλλο η εποχή. Τώρα, πώς θα ψηφίσει ο κόσμος, βλέπω πάρα πολύ θυμό και οργή. Και είναι δηλαδή, και πολύ όποιον έχω μιλήσει, ρε παιδί μου. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Δεν ξέρω. Και άλλο κόσμο δεν αποφασίσω. Θα αποφασίσει τελευταία στιγμή. Γι' αυτό του έχει πιάσει πανικό στα κόμματα. Και βλέπετε τώρα κάνουν και λάθη διαχειριστικά. Ναι. Πολλά λάθη δηλαδή. Εγώ βλέπω και επικοινωνιακά, τραγικά λάθη επικοινωνιακά. Δηλαδή αυτό το κλίμα που έχουν περάσει τα δύο μεγάλα κόμματα τώρα. Και ειδικά αποθεί αυτό ακόμα με τις δηλώσεις τώρα με Άκη Τσοχαντζόπουλο. Ναι, τώρα ο ένας είναι στα όρια της χειδαιότητας. Ναι. Ο άλλος υπεύθυνος εσύ. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει ποιοι ήταν εκεί. Ναι, ακριβώς. Εσύ λες στο Βενιζέλο Νέα Δημοκρατία πήγες να θώσεις τον Άκη. Όχι, λέει Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι χειδαιότητες, εμείς τον διαγράψαμε. Αυτά αποθούν ακόμα περισσότερο νομίζω τον κόσμο. Ακριβώς. Γιατί κάνουν τραγικά λάθη ακόμα. Έχει βαρεθεί αυτές τις αλληλοκατηγορίες. Σκανδαλολογία, σκάνδαλα. Δηλαδή σαν να γυρίζουμε, ρε παιδί μου, σε προηγούμενες εποχές. Και όχι στις προηγούμενες εκλογές. Πριν 4-5 εκλογές, 10 εκλογές, όπου και να πας πίσω, τα ίδια συζήτηκαν τα μεγάλα κόμματα. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Συσπήραν τους ψηφοφόρους όλοι, εμείς τρέχαμε τα θύματα. Έχουν αρχίσει βέβαια και γίνονται μικρά σιγά-σιγά αυτά τα κόμματα. Μας έχει μείνει τα μεγάλα κόμματα, αλλά. Εντάξει, ναι, θα δούμε πώς θα καταλήξουν στο τέλος. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Μήπως θέλετε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες, να δούμε τι λένε σήμερα και τι κυριαρχεί και σε αυτές. Άκης, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφιάρες. Να με το συμπάθειο. Λοιπόν, ναι, δεν είναι πρώτο και βασικό, μπορεί να μην είναι. Αλλά έχει φωτογραφίες, έχει αναφορές παντού. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με τα νέα. Πώς αλλάζει το πρόγραμμα για το Λύκειο, είναι το βασικό θέμα, όπως βλέπετε. Τι θα ισχύσει από τη σχολική χρονιά 12-13 για τους μαθητές φετινής τρίτης Λυκείου και πρώτης Λυκείου. Αριστερά, βέβαια, κυριαρχεί όμως την εφημερίδα, παρά τον τίτλο. Αυτό που κυριαρχεί είναι η φωτογραφία του Άκη. Mm-hmm. Το Πάσχα του Τσοχαντζόπουλου στο 10ο όροφο της Γαδά. Βγαίνει από τον Ακριτή, πηγαίνει πάλι στη Γαδά. Μάλιστα. Αριστερά πρώτα η ψήφος και μετά η εφορία. Αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι, το έχουμε πει εδώ και πολλές μέρες αυτό. Από Μάιο. Πρώτα θα μετά ψηφίσουμε. Τις εκλογές. Και μετά θα μας έρθει το χαρτάκι το καθαριστικό. Δίκη Μπρέιβικ δάκρυσε μόνο από περηφάνεια. Φοβερή. Φοβερή πραγματικά αυτή η δίκη που γίνεται και ιστορική σημασία. Την παρακολουθούμε φυσικά και εμείς εδώ. Ήταν απίστευτο και το ότι δάκρυσε την ώρα που είδε το βίντεο. Απίστευτο. Γαλλικό κλειδί και για την Ελλάδα, όπως βλέπετε ο Φρανσουά Ολάν και ο Νικολά Σαρκοζή εδώ σε μια ωραία αφίσα. Στους δρόμους του Παρισιού και περιμένει και η Ελλάδα με αγωνία την εξέλιξη αυτών των εκλογών, βέβαια. Πακέτο Μπαρόζο με προτάσεις Βενιζέλου. Είδαμε την επιστολή που έστειλε ο κύριος Βενιζέλος στον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόζο, όπου στην πραγματικότητα ζητάει αναπτυξιακά μέτρα,
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για την αντιμετώπιση της ανεργίας κτλ. Αυτά λοιπόν από εδώ. Μπάγκεν Ρεάλ, πόλεμος στο σταθμό του Μονάχου. Χαμός, πρώτος ημιτελικός. Πάμε παρακάτω. Έλα, Σιλβία, πάμε στο Έθνος. Έθνος. Κυκλώματα διαφθοράς, λαιλατούν το ΙΚΑ. Νέες σπήρες με μοντέλο Καλυθέας σε νέα υποκαταστήματα. Είδες, έχουμε τώρα Καλυθέα 2, 3, 4, 5. Όποια πέτρα σηκώσει. Έχει ανοίξει ως κοστολόγο, λέω, και έτσι πάει ντόμινο. Εδώ να δεις μαϊμούδιες. Ρίγη τρόμου σε Ισπανία και Ιταλία, προφυλάκηση Άκη μετά την απολογία. Μπερλουσκόνι, ροζ πάρτι και με καλόγριες. Παιδιά, αυτό είναι φοβερό. Θα έλεγα στο κοντρόλ να ρίξει μια ματιά, γιατί το έριξα μια ματιά μετά. Άκου τι έκανε αυτός ο Θεόφοβος, παιδί μου. Έντυνε καλόγριες τα κορίτσια. Εκεί που λες τα έχουμε μάθει όλα τώρα και τα έχουμε ακούσει όλα από τον Μπερλουσκόνι, βγαίνει και μια καινούργια ιστορία. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Ροζ πάρτι, Σίλβιο με καλόγριες. Τι έκανε. Έντυνε τα κορίτσια αυτά τα αθώα κατά τα άλλα. Αν μπορούμε να δείξουμε την κάμερα την πάνω, δεν ξέρω αν είμαστε σε καλό σημείο εδώ. Δεν γίνεται. Μετά, εντάξει. Έντυνε τα κορίτσια που λες καλόγριες και έκανε πάρτι. Δεν τρέπεται. Έσχος. Ντροπή. Εγώ τα καταγγέλω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τεκμήρια παγίδες, λέει ο ελεύθερος τύπος, για εκατομμύρια φορολογουμένους. Τα έξι νέα χαράτσια που κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Τι, από πού να πρωτοφυλαχτείς από την εφορία τώρα. 13 σου λέει νόμιμοι τρόποι για να ξεφύγετε από τη μέγενη της εφορίας. Περιμένουμε και τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα επιτέλους. Ναι, σήμερα ανακοινώνεται. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ποιοι είναι, πού είναι, τι λένε. Και το λαός νομίζω, δεν έχει δώσει ούτε το λαός. Σήμερα λοιπόν λίστες, την Πέμπτη το πρόγραμμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Το ΖΑΠΙΟ. Το οικονομικό το πρόγραμμα ΖΑΠΙΟ 3, 4, που είμαστε τώρα. ΖΑΠΙΟ 3 είμαστε. 3 προς το παρόν. Όπου η Νέα Δημοκρατία θα γίνει, θέλω να πιστεύω, ξεκάθαρη στο οικονομικό της πρόγραμμα. Μαζί τα υπογράφαμε με Σιμίδη, Παπανδρέου και Βενιζέλο. Ο Άκης εδώ σε παλιές ευτυχισμένες στιγμές. Το βλέπουμε με το Σιμίτη δίπλα-δίπλα. Νέος, βλέπεις, ε. Ναι, ναι. Ο Σιμίτης ίδιος είναι. Πότε βλέπω, δεν άλλαξε τίποτα. Ελλήνων Πάσχα στο κλινονάστη μειωμένη κατά 50% η φετινή έξοδος. Ανοίγουν ακόμα 30 επαγγέλματα. Αυτά και από εδώ. Πάμε σε. Αδέσμευτος. Έδειξε Σιμίτη Παπανδρέου ως συνένοχους του. Mm-hmm. Σε ποιες περιφέρειες θα καρδιοχτυπήσουν οι υποψήφοι. Έρευνα του Αδέσμευτου. Mm-hmm. Δήλωση της Ντόρας. Πρωθυπουργός ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτη. Αν η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτη με διαφορά. Εντάξει, αυτό είναι λογικό που λέει τώρα νομίζω. Θα είναι και αργότερα κοντά μας να τη ρωτήσουμε. Και αν είναι τώρα στον πόντο η διαφορά ή στο μισό, στη μισή μονάδα. Εκεί τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν λιγάκι. Ναι. Φαίνεται, θα δούμε κιόλας. Αλλά αυτό που λέει είναι σωστό τώρα. Αν πάμε, ας πούμε, και είναι, έχει 5, 6, 7, 8, 10 μονάδες η Νέα Δημοκρατία διαφορά από το Πασό. Ναι, λογικό να ζητάει ο άλλος να γίνει πρωθυπουργός. Να κάνουμε τώρα. Πάμε και στις αθλητικές. Για να δούμε εδώ τι λέει το φως. Ξεκινάμε. Τελικός σου λέει Κυπέλλου και προπονητή. Έχουμε και αυτό το άγχος εμείς Ολυμπιακοί. Ναι, ναι. Είδα τρεις... σήμερα την μπλουζά. Σήμερα, κυρία, ήθελα να το επισημάνω από το πρωί. Αυτό το ερυθρόλευκο είναι σήμερα όλα τα λεφτά. Εντάξει. Οι τρεις δρόμοι μετά τον Ερνέστο πρέπει να έχουμε και επιλογές τώρα. Μια κατηγορία μόνο στους Ολυμπιακούς. Με προβλήματα στα Γιάννενα. Άλιστα. Αυτά και από εδώ. Πάμε Sport Day. Ανεύθυνη και δειλή, τέσσερις μέρες μετά τη βόμβα της Sport Day, ναι, για την πρώτη προσφυγή, οι μέτοχοι της ΠΑΕ δεν δείχνουν καμία διάθεση να παραστούν στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Μάλιστα, είναι χαμός και, κύριε παιδί μου, τώρα στο Παναθηναϊκό. Επιτέλους, πρέπει να υπάρχει και μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Πάμε στον πρωταθλητή. 560 μέτρητες οι κούπες σου και αληθινές. Πάρτε την απάντηση που σας αξίζει. 560 κούπες. Τι λες, παιδί μου. Μιλάει τώρα σε όλα τα αθλήματα, φαντάζομαι. Για να δω, μία προς μία σε όλα τα σπόρνα. Αυτό λέει ο πρωταθλητής. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή το νούμερο αυτό το βλέπεις και ζαλίζεσαι. Έτσι, Σίλβια. Ναι, ναι, είναι. Τι κάνει το αφεντικό εκεί. Για δες. Goal News το παίρνει πάνω του. Ναι. Αλλά δεν βλέπω τα μικρά γράμματα καθόλου. Θα στα πω εγώ αμέσως. Το Goal λοιπόν αναλύει τις 11 κρίσιμες μέρες από 18 Τετάρτου ως 28 τώρα του τρέχοντος, του Παναθηναϊκού και τις τρεις κινήσεις του Αλαφούζου που προχωρά τις επαφές του με την ελπίδα ότι έστω και την ίστατη ώρα θα έχει στο πλευρό του Τζίκερ και Βιανόπουλο. Ποιες είναι αυτές οι τρεις, για να δούμε, ρε παιδιά. Πώς γίνουμε Παναθηναϊκοί στο τέλος εδώ. Εάν ο Βαρδινογέννης επιμείνει στην απόφασή του να μην βοηθήσει, θα ζητήσει μέσω παλεμάχων τις μετοχές του. Δεύτερον, έχουν βρεθεί ήδη 4-5 εκατομμύρια ευρώ από τους επιχειρηματίες που έχει στο πλευρό του για να σωθεί η παρτίδα της αδειοδότησης. Και τρίτον, εφόσον ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι θα είναι δίπλα του, την 1η Μαΐου θα μιλήσει δημοσίως ανακοινώνοντας το πλάνο του και αναζητώντας 5-6 εκατομμύρια ευρώ από τον κόσμο. Παιδιά, είναι γνωστή η θέση του κ. Αλαφούζου για αυτό το σχήμα που θέλει να φτιάξει, στην πραγματικότητα μια εταιρεία λαϊκής βάσης. Είναι μια υπόθεση που φαίνεται
να αντιμετωπίζεται θετικά από πολλούς. Και να σου πω την αλήθεια, είναι και στον τρόπο της και στη βάση της εντυπωσιακή, αν οργανωθεί όμως πραγματικά λαϊκής βάσης. Όπως... Δηλαδή να έχουν οι πολίτες, μέτοχοι, πελάτες, όπως θες πες τους, να έχουν δικαίωμα εκλογής του Προέδρου. Ψήφ. Κανονικό δικαίωμα. Όχι όπως έγινε στον Ολυμπιακό. Πήρα μια κάρτα εκεί, λέει εντάξει παιδιά, λέμε ψηφίζετε, αλλά δεν πολύ πιάνετε κιόλας, ο Κόκαλης γίνει. Λέμε πώς θα γίνει. Εδώ λοιπόν είναι πραγματικά λαϊκής βάσης και μακάρι να οργανωθεί έτσι. Θα είναι και ένα μοντέλο νομίζω στην Ελλάδα που θα γίνει για πρώτη φορά. Και πρωτοποριακό. Θα το δούμε. Εγώ από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον έτσι από εδώ και από εκεί. Το έχει δει πολύ σοβαρά ο πρόεδρος εδώ του ομίλου. Θα δούμε. Θα γίνουν ανακοινώσεις κι άλλες. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, έλα Σιλβία. Στη Θεσσαλονίκη, στη φυλακή οδηγείται ο Άκης. Ενήργησα για το καλό της χώρας, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα. Σήμερα απολογούνται οι συνεργάτες του πρώην Υπουργού, οι τρεις συνεργάτες. Βέβαια, θα περιμένουμε τους τρεις-τέσσερις πώς είναι σήμερα. Ναι, τρεις νομίζω. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω για να δούμε τα σπορ του Βορρά. Καυτή η ατζέντα είναι το πρωτοσέλιδο. Το δείπνο έκπληξη και το Πάσχα του Γκαρσία. Μάλιστα. Κλειστά χαρτιά από Μπόλωνη για την 11η. Αυτά λοιπόν από το σύνολο των εφημερίδων. Πάμε και στο διαδίκτυο. Για να ξεκινήσουμε, Σιλβία. Sky.gr. Στη φυλακή σήμερα ο Άκης Τσοχατζόπουλος απολογούν τις συνεργάτες του. Ισπανία άλμα άνω του 6% στις αποδόσεις ομολόγων. Καθοριστικές εκλογές στην Ελλάδα, η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Mm-hmm. Καθημερινή. Πάμε στην Καθημερινή. Προφυλακιστέως ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Εδώ τον βλέπουμε, καθώς οδηγείται στον ανακριτή. Στο in. In.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Είναι το κεντρικό θέμα τελικά της ημέρας. Πάμε στο Βήμα. Εδώ Πάνος Καμένος, ο σκληρός της ΟΝΕΔ. Εδώ προφυλακιστέως κρίθηκε. Και εδώ πρώτο θέμα αυτό είναι. Απλώς αλλάζουν τα θέματα και στο Βήμα. Γι' αυτό φάνηκε ο κύριος Καμένος. Η ώρα των διλημάτων. Ευρώ ή δραχμή. Κυβέρνηση ή νέες εκλογές. Στρατηγική των αρχηγών. Αυτά είναι τα διλήμματα λέει των εκλογών που θα μπουν και θα συζητάμε. News.gr αρνείται τις κατηγορίες, δείχνει το Κησέα. Ο Βενιζέλος υπερισπιζόταν τον Τσοχατζόπουλο, δηλώσεις του προσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς οι Έλληνες λέει έχουν πόρσε καγέν. Εντάξει, ένας μύθος. Τώρα σαν χλαμάρες. Βγαίνει ένας τίτλος κάπου και αρχίζουν να το συζητάνε όλοι. Κάποτε είχαν πολύ. Κάποτε, τώρα πάνε πια... Διευθύνουν κολοσσούς κολυμπούν στο χρυσάφι, οι 10 πλουσιότεροι στον κόσμο. Ναι. Το χωριό που σταμάτησε, σου λέει ο νους, Χόγκε Βέγκ. Είναι αυτό. Ναι. Η γκανγκστερική εκδοχή της Νάνση Σινάτρα. Διάφορα θέματα εδώ που αλλάζουν και στο New Post σήμερα. Και ο Άκης φυσικά. Και newsit.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Θεωρείται ύποπτος φυγής. Την Τρίτη, δηλαδή σήμερα, θα μεταβεί στον Κορυδαλό. Πρωί-πρωί λοιπόν με την Αυγούλα ο Άκης Τσοχατζόπουλος από το 10ο όροφο της Γαδά θα οδηγηθεί στον Κορυδαλό. Δημήτρη, ο μικρός Μιχάλης περιμένει να ακούσει μια καλημέρα στη Σπάρτη. Λέει. Έλα ρε Μιχάλη, καλημέρα. Όταν λέμε μικρός, πόσο μικρός δηλαδή. Δεν ξέρω, μικρός Μιχάλης λέει. Γεια σου Φώτη από τη Ρόδο, καλημέρα για σένα. Να κάνεις όποια ερώτηση θες. Για ποιο λόγο και σε ποια κριτήρια βάζουν έναν υπουργό σε ένα υπουργείο, λέει. Πολύ καλή ερώτηση. Με ποια κριτήρια, παιδιά τώρα. Πολλά παίζουν ρόλο. Πρώτα απ' όλα είσαι κολλητός με τον αρχηγό. Εάν έχεις πάρει πολλές ψήφους στις εκλογές, αυτά παίζουν ένα ρόλο. Ναι. Όχι τον κυρίαρχο. Γιατί έχουμε δει και βουλευτές να κάνουν πανεπιστήμια. Αν έχεις την τεχνογνωσία, δηλαδή δεν παίζει ρόλο. Τι άνετα αυτό, ρε παιδί μου τώρα. Όχι. Σχέση έχει. Αν ξέρεις τα θέματα. Ναι, δεν έχει. Ρόλο παίζει αυτό. Εντάξει. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη εδώ και από πολλούς φίλους. Καλημέρα. Άκουσα λέει τη συνέντευξη του Άκη χθες το βράδυ την επανάληψη. Εδώ στους φακέλους. Θα έπρεπε να αλλάξουν μελέτα ονόματα. Α, γιατί στην Κρήτη, το Δημοκρατικό νησί που λέμε. Καλημέρα, Γιώργο από το Αγρίνιο. Όποιος δεν ψηφίζει, λέει, είναι αχρίος, είπε ο Θουκυρίδης, λέει ο Τάκης από την Καλλίπολη. Γεια σου, Τάκη. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να ψηφίζουμε. Ναι, είναι πολύ σωστό. Και ψηφίζει ο καθένας ό,τι νομίζει. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Τι σημαίνει, έχει παραγραφεί. Πρέπει, παιδιά, το προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Και κάποια αδικήματα παραγράφονται. Αυτό σημαίνει. Παραγράφονται σημαίνει δεν υπάρχει. Θα πει παραγράφονται. Νομικός. Εκτός του εξωτερικού, αν υπάρχουν. Α, για το εξωτερικό, για να έρθουν να ψηφίσουν εδώ. Θα τα δούμε αυτά με τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Λοιπόν, αν θα πάρουν, αν λέω ακόμα ότι θα πάρουν πάνω από 50 τα δύο κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιατί αρχίζω να κλονίζω, πρέπει να σας πω. Ναι. Γιατί είχαμε βάλει ένα στοίχημα εδώ με τον κύριο Λυρίτση. Με τον Βασίλη, Ναι. Πριν ένα καιρό όμως, που τα πράγματα αλλάζουν δραματικά τα δεδομένα, μέρα με τη μέρα. Δηλαδή βλέπεις τη δημοσκοπήση μια κατάρρευση. Κατάρρευση. Των δύο, του Νουδού Πασόκ. Τώρα, παιδιά, δεν πολύ επιμένω.
Να δεν έχει αρχίσει λίγο και κάνει. Έχω αρχίσει λιγάκι να κουβέντω το στοίχημα ισχύει. Τώρα το έχει βάλει βέβαια αυτό. Τι θα κάνει. Θα βγάλω καλύτερα τα λεφτά από τώρα στο τραπέζι. Να είμαι σίγουρο. Λοιπόν, προτείνω μικρό δημοκρατικό διάλειμμα. Βεβαίω θα παρακολουθήσουμε όλε τι εξελίξει από πολύ κοντά με όλε τι κάμερε του Σκάι. Θα έχουμε ζωντανέ συνδέσει. Παντού θα είμαστε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Με το που δούμε τον Άκη, τα τζιπ κτλ. Πώ θα βγει η πομπή τώρα και θα πάει στον Κορυδαλό. Είναι μια ιστορική στιγμή. Ναι, ακριβώ. Θα πάμε στον Κορυδαλό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και πρέπει να τη δούμε δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο. Πραγματικά. Πάμε διάλειμμα λοιπόν, επιστρέφουμε. Ελάτε. Είμαστε λοιπόν εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλώς την Χριστίνα. Χρόνια πολλά. Καλώς την χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Κανονικά πρέπει να σας ασπαστώ εδώ χριστιανικά σήμερα, αλλά τώρα εντάξει. Όχι, μη σηκωθείς, γιατί από το έχει φάει λίγο περισσότερο. Στην ομιλία μα σηκωθεί, εσύ είναι το πρόβλημα. Εγώ μα σηκωθώ, εντάξει, δεν δει και ο κόσμο τίποτα, δεν χάλασε. Με έχει δει κιόλα. Τι κάνει, Χριστίνακη, πώς πέρασε. Είμαι καλά, πέρασε καλά. Κουραστικά λίγο, αλλά καλά. Αττική ή αλλού. Εντάξει, κοντά. Κοντά, εσύ έκανε τραπέζια φέτο. Το έκανα. Το έκανα και αυτό. Γιατί ρε, πώς την πάτησα, δεν τα κάνανε. Πες εσύ πώς την πάτησα και εγώ αυτό λέω. Συνήθως πήγαινα και έτρωγα. Τώρα. Μήπως είχαμε τίποτα εξελίξει άλλου περιεχομένου και. Θα το ήξερε. Αναγκάστηκε. Θα το ήξερε. Τίποτα πεθερικά, τίποτα δεν φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Λέω, θα το ήξερε. Όχι, όχι. Είδες πώς απαντάει όμως. Φροντίζει. Όχι, όχι, όχι. Φροντίζει, αυτά τα ξέρει. Προσέξτε καλά, κορίτσια. Προσέξτε καλά τι κάνετε αυτές τις μέρες. Οι πιο επικίνδυνες μέρες για μια γυναίκα. Τι για έναν άντρα. Είναι πριν από τις εκλογές. Είναι, όχι, είναι τώρα τις γιορτές. Από ποια άποψη. Λέω, ρε παιδί μου, να έρθει και η μαμά λιγάκι, να έρθει και η πεθερά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί άμα γίνει το Πάσχα αυτό μετά. Τέλος. Τέλειωσε το θέμα μετά, έτσι. Μετά σου έρχεται με το σακάκι σπίτι ή αντίστοιχα με το μακό και την οδοντόβουρτσα. Δεν το ξέρεις, θέλει προσοχή. Κοιτάξτε, όπως έρχεται, φεύγει κιόλας. Ναι, δεν λέω. Φεύγει, έρχεται αυτή η δουλειά. Δεν ερχόμαστε. Όχι, εγώ είχα εμπειρίες, παιδιά. Γι' αυτό δίνω τώρα γνώσεις συμπυκνωμένη. Εντάξει. Προσπαθώ να σας μεταβιβάσω τις γνώσεις. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα όμως. Δεν έρχεται. Η γνώση έρχεται μετά, αυτό είναι το κακό. Δεν προηγείται των εμπειριών. Καταλάβεις, δηλαδή πρώτα ας πούμε μαζεύεις πράγματα. Εγώ γι' αυτό κάνω παρέα μαζί σου για την εμπειρία σου, γι' αυτό. Δηλαδή για να μην εσύ ρε παιδί μου αρχίζει να αποκτά σοφία σταδιακά. Βέβαια, αυτό το βλέπω. Ξέρω. Βέβαια το νιώθω, χρώμα της μπλούζας δεν ξέρω που είμαστε μαζί, φοράει. Νιώθω. Προσέξτε καλά κορίτσια σήμερα γιατί έχω μπλέξει με εσάς. Είμαι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα. Σε λίγα λεπτά θα έρθει και τρίτη εδώ μέσα. Προσέξτε να είστε ήσυχες, έτσι. Γιατί θα σας παραδώσω στους τηλεθεατές. Σας το λέω. Όχι θα έχουμε εδώ πέρα τρεις γυναίκες να πιέζεται ένας. Έτσι δεν είναι σωστό. Αυτό είναι ο στόχος άλλος. Και αθλητικά, αν θέλεις, δεν είναι σωστό. Εσείς που είστε και αθλήτριες και οι δύο. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι σωστό. Εσύ αθλητής είσαι. Το έφαγε ο Σταρνάκη σε χρόνο ντετέ. Θα βάλω προς... σε χρόνο ντετέ αθλητή. Θα βάλω τρίτο κορίτσι τώρα στην αίθουσα σύνταξη. Μετά θα έρθει άλλο κορίτσι εδώ, τέταρτο, εδώ δίπλα μας. Η Άννα η Καραμαλή, φίλη, συνάδελφο. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και υποψήφια. Θα στα πούμε αυτά αργότερα με τη Νέα Δημοκρατία στη Β. Πάμε πρώτα, Μαρία Στασοπούλου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Πάμε τίτλους, έλα. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί σήμερα ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σήμερα απολογούνται και οι τρεις συνεργάτες του. Βολές ανταλλάσσουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή την υπόθεση. Έρευνα σε βάθος για τις προμήθειες του δημοσίου τα τελευταία 20 χρόνια ζητεί η Δημοκρατική Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κομισιόν είχε εχθές ο Πρωθυπουργός εν ώψη του αναπτυξιακού πακέτου που θα ανακοινώσει εντός της εβδομάδας η Επιτροπή για την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον κύριο Μπαρόζο απέστειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της ανεργίας.
Εντός της εβδομάδας θα εκταμιευθεί η πρώτη δόση ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ του δανειακού πακέτου που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εν τω μεταξύ, έως την Παρασκευή, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τους ισολογισμούς τους. Στην άντληση 1 δισεκατομμυρίου 250 εκατομμυρίων ευρώ στοχεύει το ελληνικό δημόσιο από τη σημερινή έκδοση εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας. Σήμερα ανακοινώνει τα ψηφοδέλτιά της η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη, ο Αντώνης Σαμαράς θα παρουσιάσει στο Ζάπιο το σχέδιό του για την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. Περιοδία στα Γρεβενά και την Έδεσα πραγματοποιεί σήμερα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Ο 52χρονος γιατρός Τζιμ Γιονγκ Κιμ, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ντάρτμουθ, ορίστηκε επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Ιουλίου και η θητεία του θα είναι πενταετής. Ναι. Παιδιά, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Διαβάζω και μερικά email από φίλους που είναι από το εξωτερικό, όπως βλέπω τον Νικόλα εδώ. Από πού το στέλνεις, Νικόλα? Για μισό λεπτό, το είχα βρει πριν. Νομίζω από Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και άλλος ο φίλος από το βροχερό Σίδνεϊ που μας καλημερίζει. Και αυτός αναρωτιέται, λέει, οι ανακριτές, εισαγγελείς κλπ. Θεώρησαν ύποπτο φυγή στον Άκη. Ένα από τα επιχειρήματα για να προφυλακιστεί είναι αυτό. Το Μάκαρο, λέει, δεν τον είχαν θεωρήσει ύποπτο φυγή. Τι να σας πω, ρε παιδιά, είναι στην κρίση. Το ανακριτή και το εισαγγελέα κάθε φορά. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Δεν είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, προσθέτω τώρα 1, 2, 3 η Μαρία, 4 η Άννα. 5 η Χριστίνα, 5η γυναίκα. Χριστίνα. Να δω πώς θα τα βγάλεις πέρα. Σουζή, σήμερα, παιδιά, θα είμαι ήσυχος, το υπόσχομαι. Γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά. Έλα, Χριστίνα, καλημέρα. 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 Χρόνια πολλά και καλά. Καλώς ήρθες και καλώς σε βρήκα. Μας τα κάνεις μουσκιά με τον καιρό. Η Αττική είχε τον καλύτερο. Η Αττική, γι' αυτό μέσα είχες εδώ. Πέσει. Όχι, είχες πει μεγάλο Σάββατο. Έριξε μια μπόρα, άσχημο καιρό. Κυριακή καλύτερα. Σε κάποιες περιοχές με αέρα. Εκεί που ήμουν εγώ τουλάχιστον είχε αέρα πράγματι, όπως είχες πει, αλλά είχε τουλάχιστον ήλιο. Προς Παρνασσό, εκεί. Η χέρα. Αλλά εκεί που ήταν, νομίζω, ο χειρότερος καιρός ήταν η Δυτική Ελλάδα και κυρίως η Βορειοδυτική. Και η Κεντρική Ελλάδα. Όπου έβρεχε ασταμάτητα. Χιόνισε κιόλα στην Κεντρική Ελλάδα. Χιόνισε στο Μέτσοβο. Και χιόνισε και που άλλου μου είπανε. Και στη Σιλάνδη. Ψηλά όμως, στα βουνά. Ναι, αλλά είχε αρκετές βροχές και επίσης πολύ νερό έριξε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή, πολύ νερό. Με πήραν το μεγάλο Σάββατο από Μυτιλίνη και από Χίο και μου είπαν ότι κοντεύουν να πνιγούν. Και εμένα με παίρνουν φίλοι για χρόνια πολλά, ξέρεις και αυτά. Ναι. Παντού βροχές, παιδιά, όπου μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Δεν ήταν ο καλύτερος των καιρών. Εμείς ήμασταν οι καλύτεροι στην Αττική. Νομίζω πως ναι. Γλιτώσαμε εδώ στην Αθήνα. Και οι Κυκλάδες σε γενικές γραμμές είχαν καλό καιρό. Ήως, ας πούμε, και από το Σταύρο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Εξαιρετική φωτογραφία. Έτσι. Μπήκανε ακόμα και το Σαββατοκύριακο στο skykeros.gr. Είχαμε φωτογραφίες, μέχρι και αρνί μου στείλανε. Αρνί, στη σούβλα. Αρνιά έπαιξαν πολύ. Εδώ, και στο πέρα. Twitter και στο Facebook και παντού γίνονταν χαμός. Αυτή είναι από το Νεκτάριο, από το Ρίο, προχθές με την κακοκαιρία. Όπως πέρασε η καταιγίδα, νομίζω ότι και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Νεκτάρι, ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Και μία Χίο, εδώ, από τη δικιά μας τη χαρά που είχε πάει να κάνει Πάσχα στη Χίο και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και αυτή. Αλλά βλέπεις με τη συννεφιά, με τον αέρα, με το κύμα, με τα όλα. Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί δεν μας τα λέει καλά και αυτή η εβδομάδα από ό,τι είδα. Όχι, αύριο, απόψε το βράδυ και αύριο περνάει καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δώσει πολλές βροχές. Αύριο κυρίως, ναι. Να, το φαίνεται κιόλας, έρχεται από την Αφρική, συνδυάζεται με το βόρειο. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε βροχές αρχικά στα βορειοδυτικά και μέχρι το βράδυ, δείτε μέχρι πού θα πιάσει το πράσινο, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και την Αττική. Και την Αττική, μην τη βλέπετε τρύπα, όχι, θα κλείσει, θα βρέξει και στην Αττική το βράδυ. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, απόψε το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο θα σας το δείξω, θα έχει έντονα φαινόμενα. Αυτές οι βροχές μέχρι το ξημέρωμα θα έχουν επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα, εκεί που δεν είχε δηλαδή. Επίσης θα είναι ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρα από νότιες διευθύνσεις. Και στη Δυτική Κρήτη, μέχρι 7 στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις που θα εξασθενήσουν. Αλλά λόγω των νοτιάδων και της μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Πάλι και σκόνη. Έλα, ρε παιδί μου, και πλένεις το αυτοκίνητο, σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, τι το πλένεις, μην το πλένεις καλύτερα. Δεν μας το πες αυτά τα πράγματα να τα λες. Άστα για κανένα μήνα ακόμα. Να μην πλύνουμε για μην πλένεις τίποτα για κανένα μήνα. Λοιπόν, η θερμοκρασία γύρω στους 22 με 23 βαθμούς, αρκετά ανεβασμένη. Σχεδόν καλύτερα. Κανονικά και ίσως λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στην Αττική θα βρέξει αργά το απόγευμα προς το βράδυ, τη νύχτα.
μπορεί να βγάλει και καταιγίδα και αύριο κατά διαστήματα όλη την ημέρα. Αύριο το απόγευμα βελτιώνει το καιρό εδώ στην Αττική. Αργά το απόγευμα. 22 βαθμούς θερμοκρασία, νοτιάδες βέβαια. Και στη Θεσσαλονίκη βροχή από το μεσημέρι κυρίως και μετά. Εγώ πιστεύω ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Νοτιάδες 4 με 5 και 22 βαθμούς θερμοκρασία. Την Τετάρτη, δείτε τώρα όλο αυτό το σύστημα. Πάλι βροχές. Έχει βροχές, θα έχει και έντονα φαινόμενα κυρίως στην βορειοανατολική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Μπορεί τα φαινόμενα να είναι και έντονα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα προς Πέμπτη, θα περιοριστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα εξασθενήσουν. Επίσης, όπως θα κινηθεί αυτό ανατολικά, γίνονται δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι και στα πελάγια τα δυτικά και νότια θα φτάνουν τα 8 μποφόρα, αρκετά ενισχυμένοι και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία. Θα έχει μια ψύχρα αύριο. Να δείτε την Πέμπτη τώρα. Πολύ νωρίς το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στη συνέχεια βελτιώνει το καιρός και θα βγάλει απογευματινές μπόρες στα βορειοδυτικά. Η Πέμπτη δηλαδή θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, ναι. Θα βγει και ήλιος, θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα είναι μια χαρά μέρα. Αυτό θα κρατήσει την Παρασκευή και το Σάββατο. Περίμενε. Την Παρασκευή και το Σάββατο βροχές στα δυτικά και βόρεια. Πάλι τα ίδια. Ναι. Και την Κυριακή φαίνεται ότι θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, ναι. Με αρκετό ήλιο και ασθενείς ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά αστάθεια αυτή τη βδομάδα. Έτσι θα τελειώσει ο Απρίλης. Έτσι θα τελειώσει ο Απρίλης. Με δυτικά συστήματα, νοτιάδες, μεταφορά σκόνης κατά διαστήματα. Θα ανεβοκατεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, όχι πολύ όμως. 11 Μαΐου που είναι η γενέθλιά μου, πώς ξέρεις τι καιρό θα έχει. Δεν θες να σου πει όταν είναι 6 που έχουμε εκλογές. Σίγουρο είναι ότι θα έχει ημιτελικό Ευρωλίγκα, εντάξει. 11. Τουλάχιστον. Μπράβο ρε Χριστίνα. Εντάξει παιδιά. Έτσι πες του κάτι. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και χρόνια πολλά. Καλωσορίζω εδώ και την Άννα την Καραμαλή. Γεια σου Άννα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σας και τους τηλεθεατές. Να πω για την Άννα. Είμαστε πολλά χρόνια συνάδελφοι και φίλοι φυσικά. Και φαίνεται ότι θα κατέβει και υποψήφια τώρα σε εκλογές. Γιατί το λέω, το φαίνεται. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Έτσι κι αλλιώς επίσημα περιμένουμε σήμερα. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι έχει την αίσθηση κανείς ότι είναι η δεύτερη φορά που θα κατέβεις, ας πούμε, έτσι. Όχι. Ενώ δεν έχεις κατέβει σε προηγούμενες εκλογές. Δεν έχω κατέβει σε εθνικές εκλογές. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά. Ωστόσο, έχω συμμετάσχει στις νομαρχιακές εκλογές. Είμαι εκλεγμένη νομαρχιακή σύμβουλος το 2006. Και το 10 στις περιφερειακές ήμουν υποψήφια αντιπεριφερειάρχη στη Δυτική Αθήνα. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε όλα να μου δώσει λίγο. Απλά δεν ήξερα ότι είσαι 11 Μαΐου. 11 Μαΐου. Εγώ είμαι 10. 10 είσαι. Ναι. Αυτό 10-11, ναι. Δίπλα είμαστε. Λοιπόν, άρα Ταύρος κι εσύ. Ταύρος. Τι χαρά. Καλύτερο ζώδιο, παιδί. Εννοείται. Πόσα ξέρω εγώ από ζώδια που έχω εντρυφήσει σε αυτό το θέμα. Και από ζώδια. Εντάξει, να κάνουμε. Είσαι υποχρεωμένος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες αθλητικές για να προχωρήσουμε λίγο στα θέματα σου, Χριστίνα μου. Μπορεί να μην έχει επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα. Έχει Champions League σήμερα, έχει ημιτελικό Champions League. Μπάγκερν Μονάχου με την Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο δεύτερο ημιτελικό. Chelsea Barcelona. 10 παρατέταρτο, έτσι. 10 παρατέταρτο και ίδιο αναμετρήσεις. Έχει πρωτάθλημα αύριο κανονικά. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική τη Super League, 21η αγωνιστική. Mm-hmm. Έχουμε και play-off στο μπάσκετ, έχουμε και Europa League. Γενικά έχουμε. Εντάξει, κάτι κινείται. Όχι, πολλά κινούνται. Εδώ είστε σχετικές όλες εντάξει με τα αθλητικά. Ναι. Γιατί και η Άννα έτσι κι αλλιώς συμμετείχε και ενεργά στον αθλητισμό, αλλά και ξέρει, παρουσίαζε κιόλας. Και την Κυριακή. Ήσουν και στην αθλητική Κυριακή, δεν ήσουν. 5 χρόνια. Πέντε χρόνια, βέβαια. Αθλητική Κυριακή. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά. Ξεκινάμε με το φως, αλφαβητικά όπως πάντα, βλέπετε εδώ πέρα. Οι τρεις δρόμοι μετά τον Ερνέστο, μας λέει το φως σήμερα. Τελικός από πάνω, κυπέλου και προπονητή. Δεν έχουμε και αυτό το άγχος εμείς στον Ολυμπιακό, τι θα γίνει. Μια κατηγορία μόνο στο Ολυμπιακό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έσκασε η κόκκινη φούσκα, έσκασε και, και του ποδοσφαίρου, λέει η φούσκα. Χατζάρας εδώ. Από κάτω για να δούμε τι άλλα νέα. Εμπιστοσύνη στον Νοτιά έχει ο Δημητρέλος, πρόεδρος της ΑΕΚ, έτσι. Ψάχνονται εκεί ακόμα. Πακέτο του Λέτο με το Μαυρία, το φως στη σχολή του Θρύλου στο Σικάγο. Γενικά, όχι πολλά πράγματα από ό,τι βλέπετε. Από δραστηριότητα εννοούμε εδώ, στις μεγάλες ομάδες. Πάμε στην επόμενη. Sport Day, ανεύθυνη και δειλή. 4 μέρες μετά την βόμβα της Sport Day για την πρώτη προσφυγή, οι μέτοχοι της ΠΑΕ δεν δείχνουν καμία διάθεση να παραστούν στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Λέει αντίος, ο Ισπανός αναμένεται μέχρι την Πέμπτη να ανακοινώσει την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Πειραιά. Μάλιστα. Ο Ντέμις τι κάνει εδώ μπάχαλο, κάτω. Μπάχαλο οι πτυσσόμενες υποχρεώσεις της ΠΑΕ που διαφέρουν από πρόεδρο σε γενικό διευθυντή και ο αγώνος του Νικολαίδη για εξεύρεση δυνατής χρηματοδότησης. Λείπουν ακόμα 120.000 ευρώ ώστε να είναι κάποια χρωστούμενα στο Μαϊστόροβιτς έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει την αδειοδότηση από την UEFA. 120.000 ευρώ, για 120.000 ευρώ. Θες να τα δώσεις εσύ. Εγώ όχι, δεν μπορώ να τα δώσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αργότερα. Εδώ παιδιά είναι το θέμα σήμερα. Νομίζω κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο πρωταθλητής. Για σένα, κυρία Βραχάλη. Για μένα, αφιερωμένο. Πρόσεξε εδώ. 560 αμέτρητες οι κούπες σου και αληθινές. Πάρτε την απάντηση που σας αξίζει, κυρία μου. Διότι εδώ
Όποιο αμφισβητεί το θρύλο, παιδιά, παίρνει να απάντηση. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το νούμερο είναι οι κούπες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός σε όλα τα σπορ. Έτσι. Οπουδήποτε υπάρχει το σήμα του Ολυμπιακού και έχουμε πάρει κούπα, τις βάλαμε όλες μαζί και είναι 560. Να τις χιλιάσει. Εντυπωσιακό, έτσι. Να τις χιλιάσει. Το τελειώνει άμεσα ο Βαλβέρδε, δεν θα αφήσει με τίποτα να γίνει σύριαλ το αντίο του. Τρίζει θέση του Έμερι μετά το 4-0 από την Εσπανιόλ. Τι μαθαίνει εσύ για το Βαλβέρδε? Κοίταξε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ο τελικό κυπέλο και μετά θα πάρθουν οι αποφάσει. Δεν νομίζω πριν τον τελικό κυπέλο να πει φεύγω ή μένω. Ναι, καλά, προφανώς. Υπάρχει μπροστά ένα στόχο. Ναι. Μετά από αυτό το στόχο, αν επιτευχθεί. Θα υπάρξει. Ναι, μετά το τελικό κυπέλο. Ωστόσο, κάθε φορά υπάρχει ένα σύριαλ με το Βαλβέρδε. Ναι, ρε παιδί μου, πάντα. Είναι πάντα, κάθε χρόνο γίνεται κάτι. Φέτος όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά, παιδιά, φέτος. Για να δούμε. Δεν είναι όπως παλιά που ήμασταν σίγουροι ότι θα μείνει. Εγώ δεν έχω τέτοια βεβαιότητα. Εντάξει, τώρα. Δεν ήμασταν σίγουροι. Είχαν ακούσει ονόματα. Είχαν γίνει διάφορα μανατζερικά κόλπα εκεί πέρα με τον Κούπερ, αν θυμάσαι καλά. Ο ίδιος βέβαια τώρα φέτος έχει και ένα λόγο παραπάνω που να μην θέλει, εννοώ. Θυμάσαι με τα πρόσφατα γεγονότα που είχε εκφράσει μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια γενικότερα. Και, ναι, όχι μόνο του ΆΚΑ και στην Κρήτη. Ναι, ακριβώς. Και γενικά υπάρχει και μια πίεση από την οικογένειά του στο να μην μείνει στην Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Πάμε στον Κολέλα. Goal News. Το παίρνει πάνω. Το γκολ αναλύει τις 11 κρίσιμες μέρες του Παναθηναϊκού και τις 3 κινήσεις του Αλαφούζου που προχωρά τις επαφές του με την ελπίδα ότι έστω και την ίστατη ώρα θα έχει στο πλευρό του τους Τζίγκερ και Βιανόπουλο. Διάβασε και τα τρία αυτά σημεία να τα δούμε, γιατί είπαμε και ναι, πριν. Μετρήσεις, ότι είναι μια εάν ο Βαρδινογιάννης επιμείνει στην απόφασή του να μην βοηθήσει, θα ζητήσει μέσω παλεμάχων τις μετοχές του. Το δεύτερο είναι ότι έχουν βρεθεί ήδη 4-5 εκατομμύρια ευρώ από τους επιχειρηματίες που έχει στο πλευρό του για να σωθεί η παρτίδα της αδειοδότησης. Και το τρίτο είναι ότι εφόσον ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι θα είναι δίπλα του, την 1η Μαΐου θα μιλήσει δημοσίως ανακοινώνοντας το πλάνο του και αναζητώντας 5-6 εκατομμύρια ευρώ από τον κόσμο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν τράπηκε, λέει ο Άκης, χρονιάρες μέρες. Μας τράβαγε. Δεν τράπηκε, παιδιά. Συγγνώμη. Φαίνεσαι κομμένη, μου λέει ένας φίλος εδώ, Χριστίνα. Με βλέπει κομμένη. Έτσι, μάλλον. Ποιος ξέρει, λέει, τι κρεπάλες να. Πού να ξέρουμε τώρα, παιδιά, θα το ρωτήσουμε αυτά τα πράγματα. Μετά θα μάθω εγώ στο διάλειμμα να σας πω. Μπήκα στη διαδικασία σουβλίσματος να καθαρίσουν, απλά βλέπεις πώς έγινε. Δεν είναι γιατί. Είναι και νοικοκυρά, εκτός των άλλων. Το γενικό κουμάντο στον Τάρκο, λέει σήμερα ο Γαύρος, τεχνικός διευθυντής αλλά και αυξημένες αρμοδιότητες στα αποδυτήρια για τον Κοβάσεβιτς. Από τους βασικούς άξονες στη μεταβαλβέρδε εποχή, τη χάνει, λέει, της απόλυτης εμπιστοσύνης του Μαρινάκη. Παίρνει και το κομμάτι του Τάσου Μητρόπουλου. Πολιτεύεται, ναι, ο Τάσος, από ό,τι φαίνεται, κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί ο νέος ρόλος του Ντάρκο ως προσπαίκτες, προπονητή και τα σχετικά. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Τρεις Αργεντίνους φέρνει ο Κοσεντίνο. Αρχίζει τώρα και αρχίζουν και τα μεταγραφικά. Πάμε στο Derby News. Ναι. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε και σε αυτό. Πέταξε έξω τον ερασιτέχνη ο Ζολώτας ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του Derby News και για μερικά χιλιάδες ευρώ. Ο μέτοχος της ΠΑΕ και ένας εκ των εκτοξευτών της ΠΕΚ αναγκάζει τη μάνα του Λόχου να μετακομίσει λόγω οριστικής έξωσης. Μάλιστα. Πάμε στην πράσινη. Ανάψτε του Λαμπάδα. Κύριος, δάσκαλος, μάγκας και Παναθηναϊκός. Φερέιρα, εδώ το βλέπουμε. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο λοιπόν. Κλείνουμε με την ώρα. Η ώρα των σπορ. Το 51% με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και διασφαλίσεις για περιπτώσεις ύποπτων ενδιαφερόμενων. Mm-hmm. Ο Ντέμις Νικολαίδης βλέπει αυτή τη στιγμή ως πιο εφικτό ενδεχόμενο για να μπει στην ΠΑΕ τον ορισμό της μετοχής στα 0,33 ευρώ. Μάλιστα. Καλώς. Αυτά και από την ώρα. Πάμε, Χριστίνα μου, να δούμε τα θέματα. Λοιπόν, όπως είπαμε, αύριο έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική της Super League, 29η αγωνιστική. Mm-hmm. Εβδομάδα Champions League αυτή που διανύουμε σήμερα και αύριο τα ημιτελικά του Champions League. Στην Ιταλία αναβλήθηκε η αγωνιστική λόγω του θανάτου του Μοροζίνη. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει μια εξέλιξη γιατί ο ιατροδικαστής είπε ότι τα αίτια δεν ήταν καρδιολογικά. Και τι ήταν, παιδί, βρέθηκε ακριβώς. Περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα βγουν τις 30 ημέρες για να δουν από τι τελικά προήλθε ο θάνατός του. Πάντως δεν πρόκειται ούτε για ανέβρισμα ούτε για κάποια καρδιολογική πάθηση. Ναι. Από ό,τι λένε μέχρι στιγμή. Φοβάρα, έχουν συγκλονιστεί όλοι με αυτό το θέμα. Πραγματικά. Όντως. Και με την βολεϊμπολίστρια. Ναι. Και με τη βολεϊμπολίστρια. Και αυτή είναι. Και αυτή είναι ο κορίτσι, φυσικά. 26 χρονών. 26 χρονών. Και έχει φτιαχτεί τώρα ένα μακρύ κατάλογο, όπως διάβαζα και στο ίντερνετ πια, από 70 άτομα τα τελευταία χρόνια που έχουν πεθάνει. Ναι. Και άλλα τα οποία μπορεί να μην είναι και γνωστά, ας πούμε, και να μην τα ξέρουμε. Προφανώς, ναι, γιατί είναι και κάτι απίστευτες χώρες, αλλά μιλάμε για αθλητές όμως, που πέθανε πάνω στο επίπεδο που αθλούνταν. Φοβερό. Λοιπόν, τώρα στην Αγγλία η Τσέλσι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, θα συναντήσει τη Λίβερπουλ, επικράτησε με 5-1 της Τότεναμ. Εξακολουθεί να συγκλονίζει την παγκόσμια ποδοσφαιρική γνώμη ο θάνατος του Πιερ Μάριο Μοροζίνη στον αγώνα Πεσκάρα Λιβόρνο για τη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Στη γειτονική χώρα συνεχίζεται η έρευνα για την καθυστερημένη έλευση του ασθενοφόρου, ενώ αναβλήθηκαν όλες οι αναμετρήσεις στην πρώτη και δεύτερη εθνική κατηγορία.
Στην Αγγλία, η αναγεννημένη Τσέλσι μετά την απομάκρυνση του Βίλας Μπόας κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το τελικό του κυπέλου Αγγλίας, επικρατώντας τον ημιτελικό της Τότεναμ με το εντυπωσιακό 5-1. Οι μπλε άνοιξαν το σκορ στο 43ο λεπτό με τον Ντρογκμπά και πήραν προβάδισμα 2 τερμάτων με το Μάτα στο 41ο λεπτό, σε μια φάση όπου συζητιέται ακόμα στο νησί, καθώς η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή της εστίας του Κουντιτσίνη. Η Τότεναμ προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε το σκορ με τον Μπέιλ πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού, αλλά δεν είχε να παρουσιάσει κάτι περισσότερο. Η Τσέλσι δημιούργησε και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων με το Ραμίρες στο 77ο λεπτό και εκμεταλλευόμενη την απογοήτευση των παικτών του Ρέντναπ, έφτασε στο θρίαμβο με τα γκολ των Λάμπαρτ και Μαλουντά στο φινάλε. Αντίπαλο τη Τσέλσι στο μεγάλο τελικό τη 5η Μαου θα είναι η Λίβερπουλ. Στην Premier League, η πρώτο πόρο Manchester United για την 34η αγωνιστική υποδέχτηκε την Άστον Βίλα και κατάφερε πολύ νωρί να ανοίξει το σκορ με το Ρούνι να αξιοποιεί το πέναλτι που είδε ο διαιτητή στο πέσιμο του Γιάνγκ. Ένα λεπτό πριν το τέλο του πρώτου μηχρόνου, ο Γουέλμπεκ σημείωσε το δεύτερο γκολ για του κόκκινου διάβολου. Ο Ρούνι στο 74 έγραψε για δεύτερη φορά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και στο τελευταίο λεπτό τη αναμέτρηση ο Νάνι διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Στην Ισπανία, η Βαλένθια στη δεύτερη φετινή τη επίσκεψη στη Βαρκελόνη γνώρισε δεύτερη βαριά ήττα, αυτή τη φορά από την Εσπανιόλ με 4-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γκόμεζ και πριν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού, ο Βερντού σημείωσε το 2-0. Βάθκες και Ούτσε στο 58ο και 80ο λεπτό ολοκλήρωσαν το θρίαμβο των γηπεδούχων. Η Ατλέτικο Μαδρίτης δοκιμάζονταν εκτός έδρας απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο και ήθελε την νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες για την έξοδο στο Europa League. Κατάφερε να πετύχει το στόχο της με τον γκολ του Φαλκάο στο 64ο λεπτό. Μάλιστα. Απόψε λοιπόν τα σπουδαία με το Champions League, έτσι κι αλλιώς με τον ημιτελικό. Θα το παρακολουθήσουμε 10 παρατέταρτο. Ρεάλ Μαδρίτης. Και αύριο τίποτα... Chelsea Barcelona. Και αύριο της Barcelona, ναι. Άλλο τίποτα τρέχον δεν έχουμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω εδώ κάποια μηνύματα που έχω από φίλες και φίλους στο Twitter για την Άννα, που έχουν μια κοινή συνισταμένη. Το έχουν πει και άλλες φορές αυτό για πολλούς συναδέλφους που κατεβαίνουν στις εκλογές. Πόσο αντικειμενικοί μπορεί να είναι, ας πούμε, ως δημοσιογράφοι, όταν κάποια στιγμή κατεβαίνουμε ακόμα στις εκλογές. Βέβαια για την Άννα είναι το ρεπορτάζ τέτοιο ρεπορτάζ, που ναι, δεν είχε σχέση με το πολιτικό, που δεν επηρεάζει έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Η τοποθέτησή σου νομίζω ήταν και σαφής και τα προηγούμενα χρόνια, σε ήξερε ο κόσμος. Με ποιο κόμμα ήσουν, που κατέβαινες, τι έκανες, εννοώ για τα τοπικά. Για τα νομαρχιακά και περιφερειακά εννοείς, ναι. Τώρα δεν σου ήρθε η Άννα μέσα σε αυτό το κλίμα να κατέβεις για πρώτη φορά μάλλον στις εκλογές. Στιγμή που πολλοί φεύγουν. Γιατί, εσύ πώς το αποφάσεις. Γιατί δεν κατεβαίνετε εσείς, γιατί έχω παιδιά. Ακριβώς. Γιατί είμαι υπάλληλος και έχω υποστημιώσεις, οπότε αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γιατί νοιάζομαι για τους νέους. Ο γιος μου είναι 22 χρονών, είναι τριτοετής στο πανεπιστήμιο. Έχεις 22 χρονών γιο. Ναι, ναι. Τι λες, Άννα. Ναι, ναι. Είναι... Πες, παιδί μου. Και είναι επάνω στο ίντερνετ ατέλειωτες ώρες, χωρίς όρομα ελπίδα. Γιατί τα νεότερα παιδιά, όπως είναι η κόρη μου και τα παιδιά σου, που τα περισσότερα πήραν βιβλία τώρα προς το τέλος. Σωστό. Που έκανα μάθημα σε κρύες τάξεις. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν που ζουν σε ένα ανασφαλές περιβάλλον και με τους γονείς, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Πιστεύεις κάτι μπορείς να αλλάξεις από αυτά, έτσι. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, η πολιτική δεν είναι μόνο οικονομία. Δεν θα λύσω εγώ τα οικονομικά προβλήματα του τόπου σε καμία περίπτωση. Προφανώς. Αλλά μπορώ στο κομμάτι που πιστεύω ότι γνωρίζω και ως γυμνάστρια και ως παλιά πρωταθλήτρια και ως δημοσιογράφος. Ότι μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα, να παρέμβεις. Ότι μπορώ να συνεισφέρω και αν μη τι άλλο, τα παιδιά αυτά να τα στρέψουμε στον αθλητισμό και όχι στο ίντερνετ. Στα ναρκωτικά. Άννα, μην προχωράμε άλλο, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πάμε σε ένα διάλειμμα. Και αλλιώς θα είμαστε εδώ και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσω τη Χριστίνα προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε δωλάτα.
Εδώ είμαστε λοιπόν με πολύ ωραία παρέα σήμερα. Εκτός από τη Σίλβια που είναι δεδομένη εδώ δικιά μας. Έχουμε καλημέρα. Και την Άννα Καραμαλή, φίλη μας, συνάδελφό μας. Και κατά βάση πιθανότητα υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια, Άννα, έτσι. Β' Αθήνας. Β' Αθήνας. Σήμερα περιμένουμε την ανακοίνωση. Λοιπόν, έχουμε 3η 17 Απριλίου, μια εβδομάδα μετά το. Μετά πασχαλινή εβδομάδα και αυτή δηλαδή, που ξεκινάει με Τρίτη ευτυχώς. Είναι ωραίο να ξεκινάει η εβδομάδα με Τρίτη. Είναι έτσι κουτσουρεμένη. Δεν σου κακοφαίνεται. Όχι. Δεν σου κακοφαίνεται. Δεν Δευτέρα πέφτει πολύ βαριά σαν μέρα. Δευτέρα δεν μπορείς. Ναι. Και χθες το είχες περίπου σαν Κυριακή ή σαν κάπως ναι. ήταν, ας πούμε. Ενώ η Τρίτη είναι έτσι λίγο πιο light. Ναι, είναι πιο light. Όντως, ένα βήμα και τα μαγαζιά πιο κοντά σήμερα. Στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε και εφημερίδες κανονικά. Αρχίζει, μπαίνουμε κανονικά πάλι στη διαδικασία, στην εργάσιμη, έτσι. Λοιπόν, με μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα είναι αλήθεια. Κορυφαίο, νομίζω, η προφυλάκηση του Άκη του Τζοχατζόπουλου, που αποφασίστηκε χθες από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα με μόφωνη απόφαση. Σήμερα στον Κορυδαλό. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα, έχουμε στήσει παντού. Κάμερες, συνεργεία, συναδέλφους κτλ. Άννα, γιατί είναι μια ιστορική στιγμή, όπως και να το κάνουμε. Έτσι που πρέπει να τη δείξουμε, να την αναδείξουμε, να τη συζητήσουμε και να τη σχολιάσουμε. Εντυπωσιάζεσαι από το γεγονός. Εντυπωσιάζομαι. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Νομίζω ότι εντυπωσιάζονται όλοι οι Έλληνες. Πολύ σκόρμα. Θα μου πεις είναι σαν να σκοτώνεις τον πεθαμένο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε, γιατί είναι ένα κορυφαίο πρόσωπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή για 30 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τότε ένας άνθρωπος που πήγε παραλίγο να γίνει πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας το 1996. Τότε που είχαμε τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου, παρολίγο να ήταν πρωθυπουργός ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Αυτός ο άνθρωπος σήμερα πάει στη φυλακή. Δεν είναι μικρό πράγμα. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Πιστεύω ότι όταν διαχειρίζεσαι την εξουσία με αλαζονία, να. Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Δεν ήταν όμως η πολιτική μας, Άννα. Δεν ήταν γιατί δεν πίστευαν ποτέ ότι θα φτάσει αυτή η ώρα. Ήταν συνεχώς όλα τα όσα έκαναν, ότι... είτε ή παραγράφονταν, ή τα κανόντζαν, τα κάλυπταν ή έτσι ή αλλιώς τα συγκάλυπταν μεταξύ τους. Συνεχώς αυτά δεν συζητάμε στην Ελλάδα. Σκάνδαλα και σκανδαλάκια. Ναι, γι' αυτό και ο κόσμος έχει μια απέχθεια προς την πολιτική. Ακριβώς. Γι' αυτό και ζητάει την τιμωρία. Mm-hmm. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει να το φτάσει μέχρι το τέλος. Βέβαια, ασφαλώς. Και θα, μην το προχωράσαμε πιο πολύ. Από νέο ήθος, πιστεύω. Θα το συζητήσουμε σε λίγο και το θέμα του Άκη. Θα δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να πάμε πρώτα απ' όλα να τη δούμε όλοι συγκεντρωμένοι σε ειδήσεις, σε τίτλους. Η Μαρία Αναστασοπούλου μας περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί σήμερα ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σήμερα απολογούνται και οι τρεις συνεργάτες του. Βολές ανταλλάσσουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή την υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Έρευνα σε βάθος για τις προμήθειες του δημοσίου τα τελευταία 20 χρόνια ζητεί η Δημοκρατική Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κομισιόν είχε εχθές ο Πρωθυπουργός εν ώψη του αναπτυξιακού πακέτου που θα ανακοινώσει εντός της εβδομάδας η Επιτροπή για την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον κύριο Μπαρόζο απέστειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της ανεργίας. Εντός της εβδομάδας θα εκταμιευθεί η πρώτη δόση ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ του δανειακού πακέτου που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εν τω μεταξύ, έως την Παρασκευή, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τους ισολογισμούς τους. Στην άντληση 1 δισεκατομμυρίου 250 εκατομμυρίων ευρώ στοχεύει το ελληνικό δημόσιο από τη σημερινή έκδοση εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας. Σήμερα ανακοινώνει τα ψηφοδέλτια της η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη ο Αντώνης Σαμαράς θα παρουσιάσει στο Ζάπιο το σχέδιό του για την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. Περιοδεία στα Γρεβενά και την Έδεσα πραγματοποιεί σήμερα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο 52χρονος γιατρός Τζιμ Γιονγκ Κιμ, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ντάρτμουθ, ορίστηκε επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Ιουλίου και η θητεία του θα είναι πενταετής. Σχέδιο τριών φάσεων για τη διεθνή αναγνώριση των κατεχομένων φέρεται να έχει επεξεργαστεί η Τουρκία, εάν μέχρι την 1η Ιουλίου δεν υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Εντάξει, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Καλή σου μέρα. Να πω και 2-3 μηνύματα, ρε παιδιά, εδώ του κόσμου, λίγο να δούμε, που γίνεται χαμός από το πρωί, από ό,τι βλέπω. Όλοι εδώ είσαστε τελικά. Είμαστε αχάριστοι Έλληνες. Καλά, λέει ένας φίλος. Φυλάκισαν, λέει, το Κολοκοτρώνη, φυλακίζουν το Μάκι, το Μάκαρο, το Big Mac που λέμε. Τώρα φυλακίζουν και τον Άκη, λέει ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή, από τον Πειραιά. Πώς κάνουμε έτσι για τα υποβρύχια, λέει, που γέρνουν. Φτιάχτηκαν πάντως τα υποβρύχια, αυτά παιδιά ήρθαν στη θέση τους. Λέει ο Μιχάλης από το Γαλάζ. Γεια σου, Μιχάλη. Και άλλοι φίλοι εδώ που αναφέρονται στην Άννα την Καραμαλή. Θα τα πούμε με την Άννα, θα τα σχολιάσουμε όλα τα θέματα διαβάζοντας και τις εφημερίδες. Να δούμε και τις θέσεις της δικές της, γιατί ζητάει και η ίδια να ψηφιστεί από τους πολίτες. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει, όπως είπαμε, στη Β' στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Θα ανακοινωθούν έτσι κάτι στα ψηφοδέλτια τώρα το μεσημεράκι, Άννα. Μεσημέρι. Εντός ημέρες. Και τώρα μέσα στη βδομάδα επίσης
θα ανακοινώσει και το οικονομικό της πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία. Το Ζάπιο 3. Το Ζάπιο 3, που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι κι αλλιώς είναι μια σημαντική στιγμή για κάθε κόμμα αυτή. Δεν το λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα δεσμευτεί και θα πει συγκεκριμένα πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να θυμηθούμε και τις προτάσεις του Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, που καμία σχεδόν δεν υιοθετήθηκε. Ναι. Μας λιδωρούσαν και τότε. Αν υιοθετούσαν κάποιες από τις προτάσεις μας, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε τώρα. Πιθανόν. Δεν ξέρω αν ήταν μονόδρομος αυτό που φτάσαμε τώρα. Εγώ δεν πιστεύω σε μονόδρομους. Όχι. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν λύσεις ή άλλες λύσεις, ή καλύτερες ή χειρότερες καμιά φορά. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Οι μονόδρομοι γενικά δεν μου αρέσουν και ως αντίληψη. Ότι αυτό είναι έτσι και δεν αλλάζει και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει και δεν γίνεται αλλιώς. Πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και μπορούν να διαφοροποιηθούν, αρκεί να το θέλουμε και εμείς ήδη και να το προσπαθούμε και εμείς ήδη. Και αρκεί σε αυτές τις εκλογές που είναι οι πιο κρίσιμες, να λειτουργήσουμε με γνώμονα τη λογική και όχι το συναίσθημα. Εσύ το φοβάσαι αυτό. Ε? Ναι, μπορεί να επικρατήσει, λες, το θυμικό, να κυριαρχήσει στον κόσμο, γιατί και εγώ το αισθάνομαι ότι αυτό. Θα θέλει ο κόσμος να εκδικηθεί. Ναι, να τιμωρήσει, ρε παιδί μου, ναι, κάπου. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς την τελική ημερομηνία, προς 6 Μαΐου, το κλίμα θα αλλάξει. Θα υπάρξει συσπήρωση προς τα μεγαλύτερα κόμματα. Στο κόμμα εκείνο, που κατά την άποψή μου βεβαίως είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύω πραγματικά, επειδή παρακολουθώ τα γεγονότα πιο κοντά τα τελευταία 2,5 χρόνια, ότι είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη που μπορεί να μας βγάλει από αυτό το αδίέξοδο. Πιστεύεις να δούμε τόσο μεγάλες αλλαγές, να δούμε δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη και. Τη μία μέρα στην άλλη δεν μπορείς να δεις αλλαγές. Απλά οι θυσίες να πιάνουν τόπο. Γιατί 2,5 χρόνια ακούγαμε από τα λεφτά υπάρχουν, μετά στο σάλιο δεν υπάρχει, μετά πιάσαμε πάτο, μετά το δημοψήφισμα, μετά. Δηλαδή ακούσαμε έχουν διάφορα πράγματα πάντα, που μας έχουν ταράξει όλους. Από το μαζί τα φάγαμε ξεκίνησαν. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Διεφθαρμένοι, τιτανικός. Έχουμε διασυρθεί πολλές φορές στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Έχουμε γίνει ρεζίλοι. Παιδιά, θα συνεχίσουμε. Πάμε πρώτα στον καιρό, γιατί μας περιμένει και η Χριστίνα Ισούζη. Καλημέρα και πάλι. Γεια σας. Μήπως άλλαξε τίποτα όσο λείπαμε? Όχι. Όχι, έτσι. Όσο έλειπα εγώ, εσείς εδώ είστε. Έχουμε καινούργιες φωτογραφίες όμως. Α, μπράβο, για να δούμε. Λοιπόν, Λέρος και από την Ειρήνη. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δειλινό στη Λέρο. Όλες αυτές είναι των τελευταίων 3-4 ημερών. Και με τις συννεφιές και με τις βροχές και με όλα τα σχετικά. Παραπόρτη Άνδρου επίσης από τη Μαρία. Άννα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το ωραιότερο από όλα είναι το ταξίδι που κάνουμε με τις φωτογραφίες. Ναι, όλα τα υπόλοιπα. Γιατί φεύγει λίγο το μυαλό σου, βέβαια. Έτσι. Και skykeros.gr και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να πούμε για τον καιρό. Για που αυτή την ώρα έχει λίγες βροχές στη Θεσσαλία. Ξεκίνησαν. Είδα, εκεί ναι, έχει λίγο. Έτσι κι αλλιώς ήταν αυτές. Καλά, εκεί είχε βουλιάξει τόπο. Εγώ όπου μίλαγα εκεί στη Θεσσαλία, ειδικά. Ναι. Και τώρα έχει λίγες βροχές εδώ και εκεί. Όντως. Λοιπόν, σήμερα πάντως θα έχουμε πρώτα βροχές στα δυτικά, τα βόρεια. Και από το απόγευμα και μετά στην υπόλοιπη χώρα, μέχρι τη νύχτα, οι βροχές θα επεκταθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα. Και τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, θα βρέξει αυτό το σύστημα σχεδόν παντού. Άνεμοι από νότιες, μάλλον στο Ιόνιο, γυρίζουν δυτική, βορειοδυτική μέχρι 7, νότιοι στο Αιγαίο, 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 22 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Ναι, ευτυχώς. Τι να κάνουν. Οι νοτιάδες μεταφέρουν σκόνη και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Να κρύο με αυτόν τον καιρό. Τουλάχιστον να μην κρυώνουμε κιόλας. Ναι. Νοτιάδες και στην Αττική. Θα βρέξει αργά το απόγευμα προς το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να βγάλει και καταιγίδα. Και αύριο κατά διαστήματα θα βρέχει όλη την ημέρα μέχρι αργά το απόγευμα που φαίνεται να βελτιώνεται πια ο καιρός. Να σε έχεις πεθάνει. Εγώ, ο καιρός. Τι να κάνω. Μα δες και ότι όλο τον Απρίλιο θα πάει έτσι. Εγώ έτσι βλέπω, να τελειώνει και ο Απρίλιο. Εγώ, δεν μου κάνει τα χατήρια πια. Ακριβώς. Ναι. 22 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί περιμένουμε βροχή από το μεσημέρι και μετά. Νοτιάδες και εκεί 4 με 5. Την Τετάρτη τα φαινόμενα δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα, κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Το βράδυ πια θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσουν. Θα επικρατήσουν και δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία. Αύριο δηλαδή μία ψύχρα, μπορώ να πω ότι θα την έχει. Έχει. Έως και δύο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Και τι άλλο. Την Πέμπτη, μόνο στην ανατολική νησιωτική χώρα νωρίς το πρωί και στη συνέχεια βελτίωση. Παρασκευή και Σάββατο, δυτικά και βόρεια κάποιες βροχές, πάλι χαμηλό από την Αφρική, πάλι νοτιάδες, πάλι δεν συμμαζεύεται. Και τέλος να πω ότι ο καιρός την Κυριακή φαίνεται να είναι βελτιωμένος με άνοδο της θερμοκρασίας. Άρα μόνο η Κυριακή φαίνεται. Σχεδόν έτσι, η Κυριακή φαίνεται. Κοίτα, και το Σάββατο δεν θα είναι τραγικό, αλλά η Κυριακή θα είναι καλύτερη. Θα είναι καλύτερη, λες. Ναι. Άντε να δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε και αργότερα. Καλημέρα σας. Να σε καλά, σε καλημερίζω. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, παιδιά, σιγά-σιγά στις εφημερίδες, συζητώντας και σχολιάζοντας εδώ όλοι μαζί, και η Άννα η Καραμαλή, που είναι μαζί μας σήμερα από νωρίς το πρωί. Ξεκινάμε λοιπόν με τα νέα.
Πώς αλλάζει το πρόγραμμα για το Λύκειο είναι το βασικό θέμα που ενδιαφέρει φυσικά τους πάντες. Τι θα ισχύσει από τη σχολική χρονιά 12-13 για τους μαθητές φετινής τρίτης γυμνασίου και πρώτης Λυκείου. Έτσι. Μας ενδιαφέρει ακόμα, αν είναι μικρά τα παιδιά. Το μεγάλο σας έχει φύγει. Πανεπιστήμια. Έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια όμως. Παιδιά, τα έχουμε ζήσει όλα. Είναι απίστευτο πράγμα. Εγώ έδινα εξετάσεις από το δημοτικό για το γυμνάσιο. Έδινα εξετάσεις το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο και Ιούνιο, διπλές εξετάσεις. Εγώ τα γλίτωνα όλα. Η αδελφή μου τα περνούσε αυτά. Εγώ τα γλίτωνα όλα, δεν έδωσα κάτι τίποτα. Εσύ με έγινε όταν άλλαζαν τα δεδομένα, καθώς ναι. Εγώ τα έχω ζήσει, παιδιά. Είναι τυχερή. Κυριαρχεί, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η φωτογραφία του Άκη Τσοχατζόπουλου με τίτλο Το Πάσχα του Τσοχατζόπουλου στο 10ο όροφο τη Γαδά. Ποιο να το πίστευε πραγματικά. Εντυπωσιάζομαι. Εγώ εντυπωσιάζομαι. Το λένε, με ρωτάνε μερικοί φίλοι, γιατί εντυπωσιάζει. Γιατί, παιδιά, είναι απίστευτο. Τι λέμε τόσα χρόνια, ένας λέμε δεν θα πάει φυλακή. Πάει ένας φυλακή λοιπόν. Ναι, εντυπωσιάζει. Όμως, θα έπρεπε να μην ζητήσει τη γνώμη μόνο από τους δημοσιογράφους που πασχαλιάτικα έκαναν τη δουλειά τους. Να ζητήσει τη γνώμη και από τον ελληνικό λαό. Και τι να βγει, Βρεάνα, μου θα βγει τίποτα. Άντε και ζητάει συγγνώμη και ο Άκης. Και δηλώνει άγνοια για τις offshore εταιρείες που, ναι. που τις έχουν συγγενικά σου πρόσωπα ή θείες. Άγνοια, συμπτώσεις. Υπογραφικά λάθη. Ήταν λάθος όλα αυτά δηλαδή. Ναι, σαν να μην έγινε τίποτα. Να σφυρίζει αδιάφορα για όλα όσα έκανε. Εντάξει, είναι τρομερό. Θα πάμε σε δύο συναδέλφους, στον Μιχάλη τον Τεζάρη και στην Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη, που είναι ο Μιχάλης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και η Άννα στον Κορυδαλό, για να παρακολουθήσουμε. Σήμερα είπαμε θα παρακολουθήσουμε όλη τη διαδρομή. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο Άκης μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στον Κορυδαλό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σας. Ξεκινάμε με τον Μιχάλη που είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Έμεινε κιόλας, έβγαλε το βράδυ του εκεί. Και όλο το Πάσχα το πέρασε εκεί, Μιχάλη, έτσι. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Πρώτον, να πούμε καλή εβδομάδα. Μέχρι και σήμερα ξεκινάει η εργάσιμη και να πούμε ότι είναι η τελευταία βραδιά την οποία πέρασε ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, εδώ που βρίσκεται από την προηγούμενη Τετάρτη. Μέχρι τις 8.30, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλού, εκεί όπου θα μείνει, στην Πτέρυγα 6, εκεί όπου κρατούνταν ο μοναχός Εφρέμ μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Δεν έπεισε χθες κατά τη διάρκεια της απολογίας του, τις 8 ώρες απολογίας να πούμε, και έτσι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Θα διαβεί το κατόφλι των φυλακών Κορυδαλού και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτή που θα έχει, αν θα είναι η μόνη, ο μόνος άνθρωπος που θα οδηγηθεί στον Κορυδαλό ή θα οδηγηθούν και οι άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοι του που σήμερα θα πάνε για να δώσουν απολογία στην πρώην σχολή Ευελπίδων και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της πραγματικά συγκλονιστικής υπόθεσης, η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αφήσει το Πανελλήνιο άναυδο με την εξέλιξή της, καθώς όπως προείπες και εσύ Δημήτρη, κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ πολιτικό, έστω και ένα αποστρατεία, να περνάει τις πύλες της φυλακής. Έτσι είναι και βέβαια θα παρακολουθήσουμε, όπως είπαμε, Μιχάλη, με όλη τη διαδρομή. Φαντάζομαι θα βγει κανονικά και θα το δούμε το σκηνικό. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι να φύγει από πίσω πόρτες κτλ. Έτσι, Μιχάλη. Δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, να σας πω. Δεν ξέρουμε αν θα βγει από την κεντρική είσοδο ή αν βγει από κάποιο υπόγειο. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα ενδεχομένως και θα σας πούμε. Εντάξει, νομίζω και δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε να βγει τώρα από υπόγεια και τέτοια. Η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί κανονικά. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί θέλουν να το δείξουν κιόλα στο θέαμα αυτό. Να το δει ο κόσμος. Και καλά να πιστεί ότι υπάρχει τιμωρία και στην Ελλάδα, ότι κάτι αλλάζει. Από αυτή την άποψη, ας πούμε, βολεύει λίγο το πολιτικό σύστημα. Η ελληνική κοινωνία θέλει νέο ήθος στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά και με το παράδειγμα, λειτουργεί πάντα το παράδειγμα. Πάμε και στον Κορυδαλό, εδώ είναι η Άννα. Περιμένεις εκεί αφήξεις. Καλή σας ημέρα. Καθημέρα, καλώς τη. Χρόνια πολλά. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Ακριβώς μετά τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ο πρώην Υπουργός του Πασόκ, ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος, θα οδηγηθεί εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα περάσει την πόρτα των φυλακών από την προστινή πλευρά των φυλακών του Κορυδαλού, δηλαδή από εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε εμείς, όπως συνέβη και με την περίπτωση του ηγουμένου Εφρέμ. Προς το παρόν, θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα από άποψη κινητοποίησης της αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα γίνουν με αστραπιές διαδικασίες και αστραπιά ταχύτητα, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναμένουμε εδώ να καταγράψουμε, βεβαίως, να παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα την μεταγωγή του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, όπως σας είπε και ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης, αφού ακολουθηθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες εντός της φυλακής, στη συνέχεια θα οδηγηθεί και θα κρατηθεί στην έκτη πτέρυγα των φυλακών, εκεί όπου κρατούνται μεταξύ άλλων όσοι βαρύνονται με οικονομικά εγκλήματα, Δημήτρη. Φοβερή στιγμή, ρε παιδιά. Πραγματικά, επειδή βλέπω τώρα αυτές τις σκηνές και είναι κάτι που ξέρεις είναι μια μοναδική εμπειρία για την Ελλάδα. Να βλέπεις τώρα τον Κορυδαλό, ας πούμε, να περιμένει ένα τέτοιο στέλεχος, Άννα. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό και αυτό πρέπει να γίνεται. Ναι. Δεν πρέπει να είναι άμυρη ευθυνών. Που
έγινε η προσαγωγή και... Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε κακό εντός και εκτός εισαγωγικών πρέπει να οδηγηθεί στον Κορυδαλό. Αλλά με τα λεφτά τι θα γίνει, Άννα? Θα γυρίσουν πίσω τα χρήματα, γιατί ο κόσμος ρωτάει και αυτό. Σου λέει τώρα είναι σαν να σκοτώνεις τον πεθαμένο, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ότι ο Άκης ήταν μια τελειωμένη περίπτωση. Εντάξει, άντε, να μπει και φυλακή, να μπει βεβαίως. 150 φορές να μπει φυλακή. Τα χρήματα τα οποία έχει χάσει το δημόσιο θα τα πάρει πίσω? Θα ρευστοποιηθούν, για παράδειγμα, τα κινητά του ή ό,τι άλλο υπάρχει στην κινητά του? Δεν πρέπει να ρευστοποιηθούν προφανώς τα κινητά του. Αυτό θα γίνει. Γιατί αυτό έχει ουσία. Δεν πρέπει να το περνάμε έτσι. Ότι εντάξει, χάθηκαν, ας πούμε, όσα χάθηκαν, θα βρει η δικαιοσύνη, ελπίζω. Θα πρέπει να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Ναι. Πάντως, ρευστοποίησε εκείνη τη περιουσία του, συγγνώμη. Mm-hmm. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι μπορεί να είναι ένας πολιτικός που πλέον δεν είναι στο προσκήνιο, αλλά όλο αυτό τον καιρό ο κόσμος έλεγε τον Άκη δεν θα τον αγγίξει κανείς. Και τον Άκη δεν θα τον αγγίξει κανείς. Ήταν πολλοί κόσμος που το έλεγε. Ότι σιγά πάει μέσα ο Άκης. Αποκλείεται. Ναι. Τελικά φαίνεται ότι... Ναι, γιατί ήταν πανίσχυρη προσωπικότητα ο Άκης στην πολιτική. Και η Ριάρξη για πολλά χρόνια, είπαμε ότι παρολίγο πρωθυπουργό, ένα τέτοιο άνθρωπο λοιπόν πιστεύει ότι δεν ακουμπάει ούτε κρύο αέρα πλέον στο χωριό μα. Δεν αγγίζει τίποτα. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση πάντως. Που ο κύριο Βενιζέλο, από συνήγορό του, στην εξεταστική του 2004-2005, γιατί έχουμε διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Mm-hmm. Εντάξει, κοίταξε. Είναι τώρα κατήγορο. Εκείνη την περίοδο, λες, που συζητούνταν στην Βουλή. Δηλαδή έλεγε ότι έπαιρνε τηλέφωνο, είδε κάτι νούμερο, έπαιρνε τηλέφωνο, έβγαινε κάποιο βουλευτή. Δηλαδή δεν σου λέει το Πασόκ όμως. Σου λέει δεν υπήρχαν στοιχεία. Αν είχαμε, σου λέει, τα στοιχεία που έχουμε τώρα εκείνη την περίοδο, προφανώς οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές και οι τάσεις. Δεν είναι και απάντηση όμως ότι εμείς τον διαγράψαμε από τις τάξεις μας. Διότι η διαγραφή από το Πασόκ δεν αποτελεί και απόδειξη δικαιοσύνης. Κοίταξε, προφανώς αυτή η ιστορία τώρα μπορεί από μια πλευρά να λέμε ότι βολεύει, ας πούμε, τα δύο μεγάλα κόμματα που λένε ότι να αρχίζει να ξυλώνεται το πουλόβερο. Αλλά απ' την άλλη δεν πάβει να είναι ενοχλητική για το Πασόκ. Γιατί θυμίζει μια μακρά περίοδο φαυλότητας που υπήρχε και στο Πασόκ. Και στη Νέα Δημοκρατία, θα πω εγώ, κάποια χρόνια, αλλά και στο Πασόκ. Θυμίζει λοιπόν αυτή την περίοδο στους ψηφοφόρους που δεν είναι και ότι καλύτερο. Έτσι, δηλαδή βάζει ένα στίγμα, ένα μελανό σημάδι ακόμα, ας πούμε, στα μεγάλα κόμματα. Το σίγουρο είναι ένα πράγμα πάντως. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι λαοί έχουν τη μοίρα που επιλέγουν για αυτούς οι ηγέτες τους. Ναι, και κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα δεν θα πρόκειται να ξεχάσει ότι ηθικός και φυσικός αυτούργος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Λες, πιστεύεις εσύ ότι απόλυτα είχε συμμετοχή? Εσύ τι λες να μην είχε? Εντάξει, είναι δυνατόν. Κεφαλής ήταν, προφανώς. Επικεφαλής. Ή εκείνη που ήταν δίπλα του, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Βάγγελος Βενιζέλος, που είναι τώρα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν υπουργός, πρώτος τάξης υπουργός και συντάκτης του μνημονίου. Άμα το πάμε έτσι, φταίει το σύμπαν. Δεν υπάρχει και ατομική ευθύνη. Ένας υπουργός δεν μπορεί να είναι ανεύθυνος και να λέμε φταίει από πάνω συνεχώς. Υπουργός ήταν. Έχει ευθύνη αυτόν που υπογράφει, συνταγματολόγος που αποφασίζει. Εκ των συντακτών του μνημονίου. Το διάβασε όλο το μνημόνιο. Ναι, αυτό το διάβασε. Αυτό το διάβασε. Και το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη. Πάμε στο Έθνος. Έθνος. Κυκλώματα διαφθοράς λαιλατούν το ΙΚΑ. Νέες πύρες με μοντέλο Καλυθέα σε νέα υποκαταστήματα. Στο στόχαστρο της οικονομικής αστυνομίας, κομπίνες εκατομμυρίων με συντάξεις μαϊμού και ασφαλισμένους φαντάσματα. Ρήγη τρόμου έκρηξη των σπρέντ σε Ισπανία και Ιταλία. Mm-hmm. Απόφαση ανακριτή εισαγγελέα προφυλάξει Άκη μετά την απολογία. Ροζ πάρτι και με καλόγριες ο Μπερλουσκόνη. Καλύτερος από όλους, παιδιά. Την πέρασε φίνα στη ζωή του. Γιατί αυτός πιστεύεις θα πάει μέσα? Λέμε, ας πούμε, για την Ελλάδα τώρα. Α, πάρ' το Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός μπήκε όμως. Κατηγορείται για πάρα πολλά. Δύσκολο μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Και εδώ είμαι λίγο δύσπιστος. Μπορεί να κάνουν το θαύμα και οι Ιταλοί τελευταία στιγμή. Εδώ τον ψηφίζαν τόσα χρόνια τον Μπερλουσκόνη. Ξέραν όλοι τι είναι και τον ψηφίζαν. Για να δούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα πριν προχωρήσουμε. Πάμε στον κύριο Ευθύμιο Λέκα, να τον καλημερίσουμε, τον καθηγητή Γεωλογίας και την πρώτη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Καλημέρα, κύριε Λέκα, χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Γιατί ξεκινήσαμε χθες με κάποιες σεισμικές δονήσεις εκεί στην περιοχή της Μεσσηνίας, που είναι και μια περιοχή με βαρύ ιστορικό, πρέπει να πούμε, και πάντα το μυαλό μας γυρίζει, ξέρετε, πίσω. Είχαμε λοιπόν ένα μέγεθος θες αρκετά ικανό, σημαντικό, 5,2, κύριε Λέκα. 5,3 και στη συνέχεια είχαμε άλλους δύο σεισμούς τάξεως των 4,9 και 4,4 βαθμών. Ήταν αναμενόμενο, μπορούμε να πούμε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι σεισμοί και οι τρεις σεισμοί και άλλοι μικρότεροι που εκδηλώθηκαν που έγιναν ακριβώς πάνω στα όρια των δύο λιθοσφαιρικών βλακών της Αφρικής και της Ευρώπης. Σε εκείνο το σημείο είναι ένα σημείο στο οποίο
περνάει το ελληνικό τόξο, είναι δηλαδή η έκφραση του ελληνικού τόξου και αναμένεται να έχουμε τέτοιες σεισμικές δονήσεις συχνά πυκνά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο τώρα που εκτονώθηκε, εκτονώνεται, πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο, τι λέτε? Θεωρούμε ότι το φαινόμενο εκτονώνεται, δεδομένου ότι υπήρχαν δύο μικρότερες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες είναι ασφαλώς μετασεισμοί. Mm-hmm. Βεβαίως η περιοχή φιλοξενεί μεγάλες δονήσεις, μεγάλα γεγονότα στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια περιοχή με αυξημένη σεισμικότητα. Mm-hmm. Οι κατασκευές βεβαίως είναι πολύ ενδεικτικές στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα μπορεί να πει κανένας. Συνεπώς τέτοια γεγονότα δεν μας προβληματίζουν καθόλου. Για τον άλλο σεισμό, το μικρό σεισμό, μικρότερο σεισμό που είχαμε στο Αίγιο. Και αυτό συντάσσεται μέσα στην φυσιολογική σεισμικότητα της περιοχής. Mm-hmm. Ο Κορινθιακός Κόρπος πάντα είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα. Θεωρώ ότι τέτοια γεγονότα είναι γεγονότα που τονίζουν τη σεισμικότητα βέβαια, αλλά και εκτονώνουν τις δυνάμεις. Βοηθάει, λέτε, στην εκτόνωση των δυνάμεων. Ακριβώς. Γιατί έχω ακούσει να λένε συνάδελφοί σας ότι στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε ένα μέγεθος γύρω στο 6, κοντά στο 6, ας πούμε. Ισχύει αυτό? Πρέπει να έχουμε, ισχύει αυτό οπωσδήποτε, ναι. Και πρέπει να έχουμε δεκάδες δονήσεις mm-hmm. με μέγεθος 5,5 μέχρι 6, εκατοντάδες δονήσεις με μέγεθος 4 έως 5 και ούτω καθεξής. Δηλαδή ναι. Πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Μια ήπια εκτόνωση, ας πούμε. Έτσι. Και να εκτονώνονται οι δυνάμεις οι οποίες τελικά συσσωρεύονται. Εντάξει κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις εφημερίδες μας. Τεκμήρια παγίδες για εκατομμύρια φορολογουμένους. Τα 6 νέα χαράτσια που κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Εδώ λοιπόν κεντρικό θέμα αυτό. Και περιμένουμε, είπαμε, μέσα στη βδομάδα, Άννα και τη Νέα Δημοκρατία, ζάπιο 3, το οικονομικό της πρόγραμμα, που είναι σημαντικό. Και ελπίζουμε να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις. Τι λες? Αν να αναλογιστεί κανείς αυτά που ακούσαμε, που είναι συγκεκριμένες προτάσεις στο ζάπιο 1 και στο ζάπιο 2, mm-hmm. το ίδιο θα συμβεί και την Πέμπτη. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε το. Στο βασικό είναι στα φορολογικά μέτρα και στα αναπτυξιακά. Δηλαδή, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, αν γίνει κυβέρνηση αύριο, σε σχέση με τα φορολογικά που περιμένει ο κόσμος μια ανακούφιση από εκεί. Και κυρίως ποια μέτρα θα πάρει, ας πούμε, αντίστοιχα με τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα, ισοδύναμα όπως λέμε, ώστε να ανακουφιστεί ο κόσμος. Ή πιο δίκαια μέτρα. Δεν ξέρω, θα κριθεί ο κύριος Σαμαράς πολύ αυστηρά για αυτό το πρόγραμμα. Και ισοδύναμα έχουν βρεθεί, τα οποία θα ανακοινωθούν. Mm-hmm. Και μέτρα τα οποία δεν θα πλήγουν την μεσαία τάξη, ναι. Την οποία έχει τσακίσει. Και το μέτρα που θα βοηθήσουν επί της ουσίας στην ανάπτυξη, γιατί πλέον και ακούμε ανάπτυξη, αλλά δεν. Έχεις δίκιο. Αλλά επίσης μου κάνει εντύπωση που ο Βενιζέλος έστειλε επιστολή στον Μπαρόζο. Ναι. Έτσι. Και μιλάει για ανάπτυξη. Και μιλάει για ανάπτυξη. Ναι. Χαιρόμαστε βέβαια που υιοθετεί τις απόψεις μας για το mm-hmm. ΕΣΠΑ, για τα κοινοτικά κονδύλια, για όλα αυτά. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί δεν τα έκανε 2,5 χρόνια. Δεν προλάβαινε, ρε παιδί, δεν γίνεται και όλα μαζί σου, λέει. Γιατί μνημόνιο είχαμε. Δεν τρέχει για το μνημόνιο. Έτρεχε το μνημόνιο και έκοβε τους μισθούς και τις συντάξεις. Εντάξει, τώρα θα κριθείτε όλοι έτσι κι αλλιώς, Άννα. Τα μεγάλα κόμματα θα κριθούν πια. Και εγώ βλέπω ότι κρίνονται αυστηρά καθημερινά από τους πολίτες. Και τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι αρκετά αρνητικά έως πολύ για τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν διαφωνώ, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θα βγει να πει ότι λεφτά υπάρχουν, ούτε θα υποσχεθεί. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι εξωπραγματικό να πει κάποιο κόμμα ότι λεφτά υπάρχουν. Κοίταξε, έχει υποσχεθεί πάντως κάτι ο κύριος Σαμαράς. Μία υπόσχεση την έχει δώσει για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν ξέρω αν θα την τηρήσει και τι θα κάνει. Είναι πάντως η μόνη που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Έτσι δεν έχει υποσχεθεί κάτι άλλο. Και για τα επιδόματα πολυτέκνων. Και για τα επιδόματα πολυτέκνων. Ακριβώς αυτές οι δύο χαμηλοσυνταξιούχοι και επιδόματα. Για το χαράτσι. Ναι, το χαράτσι είπαμε θα. Βρει κάτι ισοδύναμο. Είπε το καταργήσει, θα βρει. Άμα το πάρει από την άλλη τσέπη όμως δεν μου λέει τίποτα. Θα δούμε τι ισοδύναμο θα είναι αυτό. Κάτσε να περιμένουμε. Αν είναι να το πάρει από την άλλη τσέπη, δεν νομίζω. Ή μπορεί να το πάρει πιο δίκαια. Θα είναι, λέει, πιο δίκαιο. Mm-hmm. Και θα είναι ένα νέο φορολογικό σύστημα το οποίο δεν θα είναι επιβαρυντικό. Δεν θα μπορεί κανείς να ξεφύγει, mm-hmm. αλλά θα είναι και δίκαιο για όλους. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Που... Παιδιά, να προχωρήσουμε λίγο, να τρέξουμε γιατί δεν προλάβουμε, θα μας πάρει το διάλειμμα. Σήμερα οι λίστες, όπως είπαμε, την Πέμπτη το πρόγραμμα. Σήμερα περιμένουμε και τα ψηφοδέλτια να ανακοινωθούν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιες εκπλήξεις, αν ανοίξει, μάθηκα ένα όνομα έκπληξη. Όχι το επικρατείας βέβαια, μόνο τα περιφέρειες πρώτα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί τα υπογράφαμε με Σιμίτη Παπανδρού Βενιζέλου εδώ για τα θέματα του Άκη. Αυτά και από εδώ. Αδέσμευτος έδειξε Σιμίτη Παπανδρέου ως συνενόχους του. Προφυλακίστηκε ο Άκης, ενώ δηλώνει αθώα περιστέρα. Περιστερά. Περιστερά.
Πες το και περισσότερο. Ρώτησα αδέσμευτος, αποκάλυψε το σκάνδαλο τώρα με ένα και τις μίζες 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Δήλωση της Δώρας, πρωθυπουργός ο Σαμαράς, θα είναι η Νέα Δημοκρατία, βγει πρώτη με διαφορά. Θα είναι αργότερα η Δώρα κοντά μας, να συζητήσουμε και μαζί της. Λοιπόν, πάμε στο βραδινή πλασματικά, πώς να τα αναγνωρίσετε, τι ισχύει για παλαιούς και νέους, εδώ για τους ασφαλισμένους. Πρώτο θέμα. Αυτό στη φυλακή ο Τσαχατζόπουλος. Εδώ. Σαφές και κατηγορηματικό. Έλα, δημοκρατία. Δεν έχω. Δεν έχεις δημοκρατία. Όχι. Άσε, την πω εγώ τότε. Εδώ φωτογραφία του Άκη. Δύο υποβρύχες υπογραφές και είναι το Βενιζέλο. Εδώ είναι η υπογραφή του κ. Βενιζέλου ως Υπουργού Ανάπτυξης, βλέπω, και η υπογραφή του κ. Βενιζέλου ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εδώ λοιπόν άτασε και οι δύο. Κάτσε να βγάλω το πλούσιο μαλλί να φανούν. Γιατί σε αντίθεση με τον κύριο Λυριτζή, εμείς έχουμε μαλλιά και φαίνεται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βλέπω πολλούς εδώ, λέτε, μου λέτε στα μηνύματά, σπάρτε τα μαλλιά. Εντάξει. Δεν λες που έχουμε λίγα ακόμα. Για πάμε στην Εστία. Τρία ορόσημα στις εκλογές. 151 έδρες, το 50% των ψήφων και 181 έδρες. Μάλιστα. Η Ελεύθερη Ώρα, Ορθόδοξοι Γέροντες και Μυστικές Υπηρεσίες συμφωνούν, λέει, απόλυτα ότι τον Ιούνιο έρχεται η Ανάσταση Ελλάδας. Μην μου πεις. Αφού όμως πρώτα περάσει από το Γολγοθά και τη Σταύρωση. Πόσο ρε, παιδί μου, κι άλλο. Έχουμε περάσει και από τα δύο αυτά. Και από το Γολγοθά τώρα μας σταυρώνουν. Τώρα μας βαράνε τα καρφιά σιγά-σιγά. Πόσο πια. Α, βγήκε και εσπρέσο, βλέπω. Πες την εκεί να δεις προβλήματα, οι συνάδελφοι. Γίνει χαμός εκεί. Εντάξει, έλλειψη εσπρέσο είναι η αλήθεια, γιατί δίνει μια άλλη νότα στη δισογραφία. Ναι. Και γι' αυτό γενικά, σε αφήνω να την πεις. Και ό,τι όποιο εντυποφεύγει λείπει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και είναι σημαντικό πλήγμα για την ενημέρωση. Για όλες τις εφημερίδες ισχύει αυτό. Βέβαια. Τι λέει λοιπόν εσπρέσο. Δεν βλέπω να την έχεις εκεί. Η άγνωστη περιπέτεια του Γιάννη Πουλόπουλου, επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο θρύλος του ελληνικού πενταγράμμου. Εδώ. Η Ελένη έγινε σύμβολο και τα σύμβολα δεν πεθαίνουν ποτέ. Άγιο είχε ο Αλέξης Κοστάλας. Είχε ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Κοστάλας, ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που μάγευσε στο Ντουμπάι. Στεφανία Φραγκίστα. Εδώ η Ντίβα επέστρεψε. Στα 41 της κορίτσια, η Κλόντια Σίφερ. Πρωταγωνιστή σου λέει και πάλι στη διαφημιστική καμπάνια σεξ εσωρούχων. Ορίστε. Εσείς, άμα γίνετε 41, θα λέτε να είστε έτσι, φαντάζομαι, έτσι. Νομίζω πολλές γυναίκες. Πολλές γυναίκες. Κάντε σεξ για υγεία και ομορφιά, ορίστε. Θα το λέει και το κορίτσι εδώ. Πάμε να δούμε και μία οικονομική που έχουμε είναι σήμερα. Είναι αυτεμπορική, αλλαγή της στρατηγικής για ανάπτυξη και απασχόληση. Ζητείται μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στόχο την τόνωση της οικονομίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από το σύνολο του τύπου, έτσι για να έχετε υπόψη σας μια συνολική εικόνα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ελάτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 7:35 πρώτα λεπτά. Σήμερα 17 του μηνός Απριλίου, Τρίτη του Πάσχα. Και έχουμε κοντά μας και τον κύριο Ρωμανιά. Καλημέρα σας, κύριο Ρωμανιά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Καλά, καλώς ήρθατε. Γιατί έχουμε απίστευτα στοιχεία, πραγματικά στοιχεία που τρομοκρατούν με την ανεργία που θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε με τον κύριο Ρωμανιά. Έχει φέρει μαζί του και ενδιαφέροντες πίνακες, θα τους δείξουμε στη συνέχεια. 21,8%. 21,8%. Και έχουμε δρόμο ακόμα, κύριε Ρωμανιά. Το έχουμε πει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και κάτι άλλο. Ναι. Ότι αυτή την εποχή, και όχι μόνο αυτή την εποχή, γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς, mm-hmm. που να έχει αποκλειστικό σκοπό την προστασία των ανέργων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει προστασία για τους mm-hmm. ανέργους. Θα έτσι. Τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα πούμε συνέχεια. Mm-hmm. Πρώτα, η Ιωάννα Μάνδρου, συνάδελφός μας, παρακολούθησε όλες αυτές τις μέρες αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Και φαίνεται τώρα να φτάνουμε. Σε ένα τέλος, σε μία διέξοδο προς το παρόν, Ιωάννα μου, με την προφυλάκηση του κ. Τσοχατζόπουλου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Δημήτρη, και σε εσάς. Να δούμε λοιπόν τι προηγήθηκε, Άννα μου, και τι παρασκήνιο είχαμε χθες, τι υποστήριξε ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος στην οχτάωρη απολογία του. Πόσο ήταν, Άννα μου, ανάκριση. Ναι, περίπου 8 ώρες. 8 ώρες, ε.
περίπου 8 ώρες, ναι, mm-hmm. προφυλακίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, 6 και κάτι. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω, να σας μεταφέρω μια εικόνα ότι ήταν όχι απλά καταβεβλημένος βγαίνοντας. Ήταν μια εικόνα, θα έλεγα, ολικής κατάρρευσης. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό να δει κανείς τις εικόνες πριν και μετά, όπως το λες Ιωάννα, δηλαδή την ώρα που έφτανε στον ανακριτή και μετά που βγήκε. Καμία ήταν σχέση. Ράκος. Ράκος, πραγματικά. Πραγματικά ήταν για τον Άκη Τσογατζόπουλο χθες μια κρίσιμη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Mm-hmm. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι κατηγορίες είναι βαριές. Με μεγάλη ηθική απαξία, τα στοιχεία πολλά, τεκμηριωμένα, mm-hmm. το κατηγορητήριο πολύ βαρύ. Και ο ίδιος βέβαια κλήθηκε να δώσει κάποιες απαντήσεις. Mm-hmm. Να πω δύο λόγια για την υπερασπιστική του τακτική. Βεβαίως. Ο Άκης Τσογατζόπουλος είχε υπερασπιστική τακτική που βασίστηκε σε δύο σκέλη. Από τη μια πλευρά είχε νομικά επιχειρήματα για να κλονίσει το βαρύ κατηγορητήριο και από την άλλη πολιτική επιχειρηματολογία την οποία ανέφερε και ανέπτυξε ενώπιον του ανακριτή. Στο νομικό επίπεδο η επιχειρηματολογία του είχε να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα, ότι κακός είναι σήμερα κατηγορούμενος, mm-hmm. γιατί υποστηρίζει ότι το αδίκημα της δωροδοκίας, ότι πήρε λεφτά δηλαδή, mm-hmm. έχει παραγραφεί και εξ αυτού του λόγου, λένε οι συνηγοροί του και ο ίδιος, δεν μπορεί να του αποδοθεί κατηγορία ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Μάλιστα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ένταλμα σύλληψης. Λέει ότι κακώς εκδόθηκε ένταλμα, κακώς τον συνέλαβαν οι αρχές, mm-hmm. διότι δεν είναι ύποπτος φυγής, εμφανίστηκε πάντα στις δικαστικές αρχές όταν κλήθηκε και προσβάλλει το ένταλμα αυτό ως μη αιτιολογημένο. Τώρα, στο πολιτικό επίπεδο έχει μια επιχειρηματολογία η οποία φεύγει από το κομμάτι του πολιτικού χρήματος για το οποίο κατηγορείται, ναι. και πάει στην καρδιά, στην αφετηρία αυτών των επίμαχων συμβάσεων για τα εξοπλιστικά και για τα υποβρύχια. Mm-hmm. Τι λέει εκεί ο Άκης Τσογατζόπουλος? Λέει, δεν υπέγραψα εγώ μόνος μου για να μου ρίχνετε εμένα την ευθύνη. Αυτές τις συμβάσεις και για το ένα και για το άλλο τις πήραν πολυπρόσωπα κυβερνητικά όργανα όπως για παράδειγμα το ΚΙΣΕΑ. Ενέκρινε αυτές τις συμβάσεις και προσθέτει και ένα κόμμα. Όχι μόνο τις ενέκρινε, αλλά λέει ότι αυτές οι συμβάσεις ήταν συμφέρουσες για το δημόσιο και κάνανε και πάρα πολύ καλό στην άμυνα της χώρας. Βέβαια, το θέμα μας δεν ήταν αυτό. Δεν κατηγορείται γι' αυτό, Άκης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί μπερδεύεται ο κόσμος, Ιωάννα μου, νομίζοντας ότι ο Άκης κατηγορείται γιατί υπέγραψε για αυτά τα εξοπλιστικά και όχι για κάποια άλλα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, έτσι. Δημήτρη, αυτό που λες είναι το πιο εύστοχο, είναι ίσως η καρδιά του θέματος. Mm-hmm. Το κατηγορητήριο του Άκη Τσογατζόπουλου δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ούτε γιατί γίνανε αυτές οι συμβάσεις, ούτε αν αυτές οι συμβάσεις ήταν καλές ή ήταν λάθος, ούτε αν η τιμή που τα πήραμε τα υποβρύχια ήταν σωστή, καλή ή πρέπουσα ή έπρεπε να έχουμε mm-hmm. κάποια άλλη, ούτε γιατί τα αντισταθούμε, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Έχει να κάνει μόνο με ένα πράγμα. Αν πήρε χρήματα, αυτό λέει το κατηγορητήριο, πώς τα πήρε αυτά τα χρήματα. Βεβαίως. Και τι αυτά τα χρήματα τα έκανε. Τα έκανε ακίνητα, λέει το mm-hmm. κατηγορητήριο, όχι ο όλα. Ο ίδιος δηλαδή στην ουσία δεν παραδέχτηκε τίποτα από όλα αυτά, Ιωάννα, έτσι. Όχι. Δεν, πρέπει να σου πω ότι πληροφορίες από την απολογία του, παρά το γεγονός ότι ο ανακριτής υπέβλε βροχή ερωτήσεων, θα το δούμε και στο γραπτό της απολογίας που κάποια στιγμή θα δοθεί στη δημοσιότητα, mm-hmm. βροχή κυριολεκτικός, ο Άκης Τσογατζόπουλος δεν απάντησε. Δηλαδή για τις εταιρείες. Είναι τρεις εταιρείες που η δικαιοσύνη του τις αποδίδει, offshore εταιρείες, οι οποίες είναι οι εταιρείες πλυντήρια. Mm-hmm. Εκεί έμπαινε το χρήμα το πολιτικό το μαύρο και από εκεί ξεπλενόταν. Και έρχονταν εδώ και γίνονταν ακίνητα. Και γινόταν ακίνητα ή πολυτελή ζωή mm-hmm. ή οτιδήποτε άλλο. Κυρίως ακίνητα. Αυτές οι εταιρείες ο Άκης Τσογατζόπουλος, τις οποίες διαχειριζόντουσαν άνθρωποι, στενοί του συνεργάτες, συλλογιστριά του, ο πρώτος του ξάδελφος mm-hmm. κτλ., ρωτήθηκε κατ' επανάληψη. Συμπτώσεις, είπε ο ίδιος. Όλα συμπτώσεις. Και είπε είναι συμπτώσεις. Δεν μπορεί να ξέρει τι έκανε ο πρώτος του ξάδελφος. Ναι. Αυτός αγόραζε ακίνητα γιατί τα έβλεπε πως ήταν σε συμφέρουσα τιμή mm-hmm. και ακίνητα τα οποία αξίζανε τον κόπο κανείς να τα αγοράσει, όπως εκείνο της Διονυσίου Αεροπαγήτου ή της Δινοκράτου στο Κολονάκι, και ότι δεν ήξερε ποια εταιρεία το είχε το ακίνητο και ποια δεν το είχε. Ιωάννα. Ναι. Λέω να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, γιατί αργότερα θα έρθει κοντά μας. Θα έχουμε και πολιτικά στελέχη εδώ από όλα τα κόμματα για να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά και σοβαρά θέματα που προκύπτει τώρα στην προεκλογική περίοδο και χρειάζεται νομίζω και η δική σου συμβολή. Μια κουβέντα μόνο να πω, Δημήτρη, ναι. ότι ο Άκης Τσογατζόπουλος σήμερα το πρωί προφυλακίζεται. Χθες δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Και μεταφέρεται βέβαια mm-hmm. για να κρατηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Θα είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Θα είμαστε βεβαίως, παρακολουθούμε όπως είπαμε τις κάμερές μας και θα δείτε και την εικόνα. Από τον Κορυδαλλό, για να ρίξουμε μια ματιά, πάμε να τη δούμε και στην... τώρα. Εδώ λοιπόν. Εδώ είναι ο Κορυδαλλός. Βλέπουμε απόλυτη ησυχία. Κοιτάξτε εδώ. Πίστευτη εικόνα όμως. Να σκέφτεται κανείς, κύριε Ρωμανιά, ότι θα πάει ένας πολιτικός
στην Ελλάδα φυλακή. Ξέρετε, σκέπτομαι αυτές τις μέρες, ακούγοντας την επιχειρηματολογία του κ. Τσοχαζόπουλου, αυτό το επιχείρημα περί παραγραφής. Ναι, ακριβώς. Και θυμούμε ακριβώς αυτά από τα πρώτα στάδια, τέλος πάντων, της φοιτητικής μου ζωής, που μαθαίναμε ότι η παραγραφή είναι ένας θεσμός που περιέχει μέσα μεγάλο βαθμό απαξίας. Έτσι. Οδηγούμαστε σε μια απολυτικοποίηση της πολιτικής ζωής. Όταν επικαλείται ένας παλιός υπουργός ότι έχει παραγραφεί. Βεβαίως. Δηλαδή το έκανα, έτσι, αλλά πέρασε καιρός δεν λέει, και δεν με κυνηγήσατε. Ακριβώς. Είναι σαν να δέχεται ότι η έγινε το αδίκημα. Η επίκληση της παραγραφής είναι η απαξία της πολιτικής. Έτσι, έχετε δίκιο, κύριε Ρωμανιά. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε τώρα στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει βέβαια από την κρίση, που είναι η ανεργία. Που είναι, έχει φτάσει σε απίστευτα ρεκόρ, σε ιστορικά. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κύριε Ρωμανιά. Στο 21,8%. Άκουγα χθες τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, να λέει ότι έστειλε γράμμα στον Μπαρόζο για να γίνει με την επιστολή, για να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάπτυξης και να καταπολεμηθεί η ανεργία. Ακριβώς. Και σκεπτόμουν πόσο πίσω είναι το πολιτικό σύστημα. Δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι η ανάπτυξη δεν οδηγεί απλώς και μόνο επειδή είναι ανάπτυξη στην αύξηση της απασχόλησης. Στην Ευρώπη έχουν τις λεγόμενες μορφές ανάπτυξης, τις employment friendly, αυτές που είναι φιλικές προς την απασχόληση. Η μελέτη των στοιχείων της τελευταίας 30 ετίας, το ξαναλέω, των τελευταίων 30 ετών στην Ελλάδα, δείχνει ότι μπορεί να έχουμε ανάπτυξη υψηλή και ταυτόχρονα και μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Ή και το ανάποδο. Ναι, έτσι, έτσι. Δεν το είναι η ανάπτυξη, χρόνια, θα έλεγα, γενικά και αόριστα το φάρμακο. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς οι οποίοι τροφοδοτούν την απασχόληση και επομένως καταπολεμούν την ανεργία. Και οι τομείς αυτοί είναι τρεις. Είναι πρώτα απ' όλα οι κατασκευές, με προεξάρχοντα βέβαια στοιχείο τις ιδιωτικές κατοικίες. Είναι ο τουρισμός και είναι και το λιανικό εμπόριο, το οποίο με τη σειρά του, με εξάμηνη απόσταση, επηρεάζει το χοντρικό εμπόριο, που πάλι με τη σειρά του, πάλι με επτάμηνη απόκληση, και επηρεάζει τις μεταποίησεις που είπατε, έχουν παγώσει στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν και τώρα την οικοδομή να έχει πέσει το 50%. Έχουμε το λιανικό εμπόριο από μήνα σε μήνα να παρουσιάζει πτώση γύρω στο 10 με 12%. Ο τουρισμός είχε μια ανάκαμψη το 2011. Φαίνεται ότι φέτος ξαναπέφτει στα πρώτου 11 επίπεδα και ακόμα πιο χαμηλά. Επομένως δεν έχουν καταλάβει ότι με το να λένε ανάπτυξη, έτσι, ο κ. Καραμέλα, πρέπει να ρωτήσει το επιτελείο του. Φαντάζομαι θα είναι σε θέση να του πούνε ότι δεν σημαίνει τίποτα για την απασχόληση, δεν σημαίνει τίποτα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Και εδώ θέλω να πω ακόμα το εξής. Πέρασαν στον Τούκου μερικά σοβαρά ποιοτικά στοιχεία της ανεργίας που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Δηλαδή οι εργαζόμενοι ηλικίας από 35 μέχρι 55 ετών έχουν τριπλασιάσει ή τετραπλασιάσει τα ποσοστά της ανεργίας. Εδώ είναι σαφές ότι η ύφεση έχει άμεση επίπτωση. Ναι. Αυτό που λέμε γενικά και αόριστα, δηλαδή, και το λένε όλοι, σαν καραμέλα το λένε ότι με τη μείωση των εισοδημάτων, με την αύξηση της φορολογίας, αφαιρείται αγοραστική δύναμη, οδηγούμεθα σε ύφεση κτλ. Αυτό μας οδηγεί άμεσα σε αυτά τα ποσοστά ενεργείας στις παραγωγικές ηλικίες. Βεβαίως και στις γυναίκες παρουσιάζεται, όταν λέμε, Φερρυππίν, ότι οι νέοι έχουν ποσοστό ανεργίας, προσέξτε, και αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο. Ήταν περίπου 25% πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή περίπου ένας στους τέσσερις δεν έβρισκαν δουλειά, τώρα είναι ένας στους δύο. 51% έχει πάει πλέον. Ένας στους δύο δεν βρίσκει δουλειά. Έως 24 ετών. Μέχρι 24 ετών. Και μία στις τέσσερις γυναίκες. Και μία ακριβώς. Και στις γυναίκες. Οι γυναίκες βέβαια πάντοτε είχαν μια μεγάλη, θα έλεγα, διαφορά από τους άντρες, έτσι. Όταν λέμε δηλαδή το μέσο ποσοστό ήταν τότε 25% και έχει γίνει τώρα 50%, οι γυναίκες έχουν το ποσοστό το μεγαλύτερο. Δεν είναι το ίδιο, εάν φύγουμε από αυτά τα ποσοστά. Ναι, πάντα το λέγαμε αυτό, πάντα. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται ορισμένα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία δεν ξέρω το πολιτικό σύστημα πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και θα έλεγα το εξής. Υπάρχει αυτή η γενικότητα που λένε, αυτό που είπατε πριν για τον κύριο Βενιζέλο, ισχύει. Αυτό το γενικό λένε ως καραμέλα η πολιτική, και έτσι θα περάσει και η προεκλογική περίοδος, φοβάμαι, κύριε Ρωμανιά, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Διότι όταν έχουμε τέτοια θηριώδη ποσοστά ανεργίας και θα ανέβουν κι άλλο, όπως θα μας πείτε στη συνέχεια, πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις, κυρία Καραμέλα. Πάτε να μπλέξετε τώρα εσείς στους καρχαρίες. Δεν εννοώ τους συναδέλφους σας, εννοώ την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και να δώσετε απαντήσεις σε τέτοια θέματα που θέλουν συγκεκριμένη απάντηση. Σας ερωτήσει σήμερα ο νέος.
Τι θα κάνετε, κύριε Καραμαλή μου, για την ενέργεια? Πώς θα την παλέψετε την ενέργεια? Συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι το έχουμε ευθύνη να το ζητάμε και να το απαιτούμε από τους πολιτικούς, κύριε Ρωμανιά. Ξέρετε κάτι. Άκουγα προχθές τον φίλο, κατά τα άλλα, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, να λέει ότι το τέλος, λέει, του 12 η ανεργία θα πάει στο 1.200.000. Ωραία, διαπίστωση. Και έλεγα, όχι, σταθείτε. Και έλεγα το εξής. Ποιο τέλος του 12? Αυτό το έχουμε ναι. Η ανεργία που ανακοινώθηκε τώρα από τη Στατιστική Αρχή αναφέρεται στο Γενάρη του 12. Έτσι, σήμερα που μιλούμε έχει ξεπεράσει το 1.200.000. Το τέλος του 12, σας είπαμε, τις προβολές τις δικές μου, πιάνουν 1.487.000. Σας το έχω πει. 1,5 εκατομμύριο. Αυτό δείχνουν οι προβολές. Αλλά όταν ακούς τώρα τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εργασίας για σένα, σου λέει ότι το 12 θα είναι 1.200, που είναι ήδη σήμερα 1.200, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς, το τονίζω, που να ασχολείται με την ανεργία, που να αντιμετωπίζει την ανεργία σαν πρόβλημα πραγματικό. Και όχι επιδερμικά. Και όχι απλώς και μόνο για να πούμε μια κουβέντα, να κάνουμε μια δήλωση. Ακριβώς. Έτσι, το θέμα μας είναι λοιπόν εδώ. Να τα δούμε, είναι τα στοιχεία λοιπόν. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Αν θέλετε αυτά τα διαγράμματα. Έχουμε εδώ κάποιους πίνακες. Τα διαγράμματα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δείξουμε, παιδιά, από πάνω, γιατί είναι σημαντικό πραγματικά πώς φαίνονται οι καμπύλες. Το φοβερό είναι ότι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε 14,8, δηλαδή Ιανουάριο 2011 ήταν 14,8. Εδώ το βλέπουμε, κύριε Ρωμανιά, πείτε μας τι βλέπουμε εδώ. Πριν από ένα χρόνο. Ναι, εδώ είναι, δεν βλέπω καλά, οι άνεργοι ή το ποσοστό. Είναι ο αριθμός των ανέργων, που από 550.000 περίπου που ήταν το 4 λοιπόν. Ναι, έτσι. Το 4, το 550.000, έχει αναρριχηθεί τώρα. Κοιτάξτε στο 1.100.000. Απίστευτο, το διάγραμμα που τα λέει, έτσι, όλα. Το Γενάρη. Έτσι, δείχνει δηλαδή η καμπύλη αυτή μια κατακόρυφη αύξηση. Ιδιαίτερα από τα μέσα του 8 και μετά. Ναι, από την κρίση και πέρα. Στην πραγματικότητα, από την κρίση και πέρα. Κοιτάξτε εδώ πώς εκτοξεύεται ο δείκτης ανεργίας. Αυτό είναι λοιπόν ένα στοιχείο. Ο δεύτερος πίνακας που θα δούμε είναι τα ποσοστά της ανεργίας, που είναι και εδώ σχεδόν αντίστοιχη εικόνα. Αν τις βάλουμε δίπλα-δίπλα τις εικόνες. Γύρω στο 6,8% και έχουν πάει τώρα στο 21,8%. Ακριβώς. Είναι αντίστοιχη η εικόνα. Εδώ λοιπόν. Εδώ η καλύτερη στιγμή και εδώ ήταν στο 8 με 9 ανάμεσα εκεί. Δηλαδή εκεί που ξεκίνησε η κρίση. Εδώ βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δείχνει ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση η καμπύλη ήταν καθοδική. Της ανεργίας, έτσι. Βεβαίως, από το 4 επομένως, μέχρι το 8. Μέχρι το 8. Επομένως, στην κυβέρνηση Καραμαλή, λέτε. Στην κυβέρνηση Καραμαλή. Επομένως, η πολιτική που είχε ακολουθηθεί τότε είχε ευνοϊκότατα αποτελέσματα στην ανεργία. Βέβαια, είχαμε και συγκυρίες τότε ευνοϊκές. Σύμφωνοι. Εγώ παίρνω το αντικειμενικό γεγονός. Αλλά είναι ένα αντικειμενικό. Ότι η καμπύλη ξεκίνησε από ψηλά και έπεσε χαμηλά. Έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το αποδεικνύει απλώς και μόνο ακριβώς οπτικά η καμπύλη. Πάμε να δούμε και την ανάποδη εικόνα τώρα με τους απασχολούμενους, κύριε Ρωμανιά. Ναι, από εκεί που ήταν. Ναι. Βλέπετε ότι εδώ παρουσιάζεται ακριβώς ανάποδη, αντίστροφη εικόνα. Έτσι, από εκεί που ήταν γύρω στα 4,5-4,700 πόσο ήταν, τελικά έχουν πέσει εδώ, τα λοιπόν 3,800 τόσο. Ακριβώς εδώ, έτσι, μέχρι τα μέσα του 8-8-9 είχαμε αυτή την εικόνα και μετά η πλήρης κατάρρευση, έτσι, των απασχολουμένων. Φτάσαμε σήμερα στο 2012. Το θέμα είναι τι συνέχεια θα έχει αυτή η ιστορία, κύριε Ρωμανιά, και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Εσείς δηλαδή, αν σας ρώταγαν οι πολιτικοί, κύριε Ρωμανιά, εσείς που τα περιγράφετε και έχετε τόσο ειδικό στην ανεργία, τι να κάνουμε, τι θα λέγατε? Θα σας έλεγα το εξής. Όπως το ξέρετε, ήμουνα πρόεδρος στο παρατηρητήριο απασχόλησης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Παραιτήθηκα βέβαια πέρσι, το 2011. Και παραιτήθηκα γιατί το παρατηρητήριο είχε σκοπό να μελετήσει τις αναγκαίες εργασιακές ειδικότητες, διότι στην Ελλάδα παρουσιαζόταν μέχρι τώρα και το πρόβλημα να έχουμε σε μερικές ειδικότητες πλεονάζουσα εργατική δύναμη και σε άλλες ειδικότητες να έχουμε ελλείψεις. Είχαμε λοιπόν σκοπό με χρήματα ευρωπαϊκά να δούμε ποιες ήταν οι ειδικότητες στις οποίες έπρεπε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για να μπορέσει να είναι η λεγόμενη διαρθρωτική ανεργία, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία. Εγώ είχα καταφέρει τότε, με τη βοήθεια της τότε Υπουργού, της κυρίας Πετραλιά, και είχαμε βγάλει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, χρηματοδοτούμενο καθ' ολοκληρίαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ένα ευρώ από την Ελλάδα, και είχα καταφέρει τότε ένα ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ. Να το βάλω μάλιστα και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να γίνουν αυτές οι μελέτες και να δούμε πού έπρεπε να πάει. Δεν ήταν εύκολη δουλειά, γιατί πηγαίναμε να κάνουμε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ πετύχαμε και πήραμε την έγκριση για το επιχειρησιακό σχέδιο
Και ενώ είχαν προχωρήσει τα σχετικά προγράμματα, οι μελέτες είχαν μπει, επαναλαμβάνω, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ήρθε η κυρία Κατσέλη, η οποία δεν ξέρω τι λέει τώρα με το καινούργιο κόμμα που έφτιαξε, αλλά ήρθε και τι έκανε. Άλλαξε τον κανονισμό και μας ξαναγύρισε στο 2001. Τότε που είχε δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός, το παρατηρητήριο, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Το κατάργησε λοιπόν και μας ξαναγύρισε στα πρώτου 2001 επίπεδα. Με συνέπεια όλη η προσπάθεια να πάει στο πρώτο, τα χρήματα να χαθούν και να μην γίνει απολύτως τίποτα. Το επομένως, κράτος έχει συνέχεια με λίγα λόγια. Δεν έχει συνέχεια. Όλη αυτή η διαδικασία διακόπηκε. Σταμάτησε. Που είναι μια διαδικασία η οποία, επειδή το ερώτημα σας ήταν ακριβώς τι κάνουμε. Αυτό είναι το αυτό βασικό. Αυτό που είχε προβλεφθεί. Το να περιγράφουμε τα στοιχεία, το κάνουμε. Που έπρεπε όλοι να γίνει, έτσι σταμάτησε. Ενώ ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, με κόπο και μόχθο. Δεν ήταν μια δουλειά, επαναλαμβάνω, έγινε κάτι από. Δεν έγινε ποτέ ραβδί, μέχρι τότε. Προφανώς. Και εγώ δεν θα το είχα. Αν δεν είχα τη στήριξη, την άμεση στήριξη της τότε υπουργού, της κυρίας Πετραλιά, δεν μπορούσα να πετύχω, ας πούμε, τίποτα απολύτως. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι σήμερα ξαναβρισκόμαστε στην πρώτου 2001 περίοδο. Χάθηκε η ευκαιρία. Χάθηκε η δυνατότητα. Και το κακό είναι ότι εσείς επιβεβαιώνεστε συνεχώς, κύριε Ρωμανιά, από τα στοιχεία. Αυτό είναι το τραγικό, πραγματικά. Γιατί άμα λέτε τώρα το τέλος του 2012 θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Δεν το λέω εγώ, κύριε. Και το λένε τα στοιχεία, οι πυροβολές. Το λέει ακριβώς η αξιοποίηση της εξέλιξης της ανεργίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. Βεβαίως. Δεν πήραμε στοιχεία ενός, δύο, τριών ετών. Πήγαμε πίσω 30 χρόνια για να δούμε. Και βγήκανε πολύτιμα συμπεράσματα από εκεί. Βγήκε τι έπρεπε να γίνει, πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ποιοι κλάδοι έπρεπε να ενισχυθούν, σε ποιες περιοχές θα είχαμε έλλειψη ειδικοτήτων και σε ποιες θα είχαμε πλεόνασμα ειδικοτήτων. Όλα αυτά πήγαν στο πρώτο. Όλη η προσπάθεια που έγινε, δηλαδή όταν εγώ ακούω την κυρία Κατσέλη να μας λέει ότι αντιστάθηκε κτλ., διερωτώ με τι είδους αντίσταση έκανε, όταν ενδεχομένως χωρίς αυτή η ίδια, διότι αυτό τη συζητήθηκαν, αλλά ξέρετε. Το ποιους ανθρώπους έχεις δίπλα σου και τι σου εισηγούνται, σε χαρακτηρίζει προφανώς και σένα. Έτσι. Ασφαλώς. Λοιπόν, όταν βλέπω λοιπόν ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία, το επαναλαμβάνω, ήταν προσπάθεια που για πρώτη φορά γινόταν στην Ελλάδα, την ανέτρεψε, την κατάργησε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξαναρχίσει από το μηδέν πάλι αυτή η προσπάθεια. Έχουμε χάσει ήδη μερικά χρόνια. Έχουμε χάσει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα. Τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Κύριε Ρωμανιά, να μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει. Να μας πει μια κουβέντα η Άννα, η Καραμαλή, η Σιλβία. Ναι. Υπάρχει απάντηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το νούμερο. 1,5 εκατομμύριο άνοιγε τέλη 2012. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, υπάρχει συγκεκριμένη λύση. Πρέπει να περιμένουμε την Πέμπτη που θα ανακοινωθεί το ΖΑΠΙΟ 3. Εργασία στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια όμως έχει ταυτιστεί με το δημόσιο τομέα. Συμφωνείτε, κύριε Ρωμανιά? Δεν έχει ταυτιστεί. Πρέπει να δοθεί κατάλληλη παιδεία και να στραφούν οι νέοι και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει πρόγραμμα, θα κατατεθούν προτάσεις συγκεκριμένες από την Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι οικονομολόγος. Ναι, καλά, προφανώς. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να έχω τις γνώσεις και την εμπειρία του κυρίου Ρωμανιά. Εγώ μπορώ να προσφέρω σε άλλα κομμάτια. Και ένα σημαντικό σημείο που στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι ο τόπος έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα, έχει ανάγκη από ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, έχει ανάγκη από κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, πολλοί από εμάς, τους νέους, μπορούμε να συνεισφέρουμε. Κοινωνική συνοχή είναι η παιδεία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η στροφή των νέων στον αθλητισμό, ο μαρασμός του σχολικού αθλητισμού, ο αριστεχνικός αθλητισμός που πεθαίνει. Ο καθένας στον τομέα του. Προφανώς δεν ζητάει κανείς από όλους τους βουλευτές να ασχολούνται με όλα. Έτσι. Μα αυτό είναι και ένα λάθος των βουλευτών που μιλούν επί παντός επιστητού. Λες και είναι εμφανίζονται φωτεινοί παντογνώστες. Έτσι. Και σε μία ερώτηση ενός ειδήμονα σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε. Θα πάμε, πρέπει να πάμε και στον Νίκο τον Ανδρίτσο, τον συνάδελφό μας, να μας δώσει και τα στοιχεία από το εξωτερικό δελτίο, να τον καλημερίσουμε. Και τον Νίκο, τις πιο σημαντικές ειδήσεις δηλαδή, που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Να ξεκινήσουμε από τη Χιλή, όπου σημειώθηκε μια σεισμική δόνηση πριν από λίγα μόλις λεπτά. 6,5 ρίχτερ το μέγεθος στην κεντρική Χιλή. Περιμένουμε νεότερα αναφορικά. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει πηγή ανησυχίας. Από ό,τι λένε για ανθρώπινες απώλειες ή για μεγάλες υλικές ζημιές. Κατά τα άλλα, στη Γαλλία η προεκλογική εκστρατεία καλά κρατεί. Ο Νικόλας Σαρκοζή προσπαθεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που τον θέλουν στο δεύτερο γύρο. Να υστερεί του σοσιαλιστή. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το στοίχημα, Νίκο.
Δεν ξέρω, δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Έχω μία ελπίδα ακόμα. Έχουμε ακόμα, λες, ε. Ναι. Τι να κάνουμε, Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Ναι. Μας προκύψει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Ολάντ συνεχίζει δυναμικά, βγάζει ένα προφίλ, θα λέγαμε, αρκετά πιο αριστερό από το παραδοσιακό των σοσιαλιστών, και αυτό επειδή έχει όχι την Μαρίν Λεπέν που βλέπετε στην οθόνη σας, αλλά τον Μελανσόν, τον διεκδικητή της αριστεράς για τη γαλλική προεδρία, που έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα. Θα λέγαμε ότι είναι και η έκπληξη των φετινών εκλογών στη Γαλλία. Να δούμε πού θα κυμανθεί όμως τελικά το ποσοστό του. Στη Νορβηγία, να το πούμε και αυτό, καθώς είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με τον Μπρέιβικ, τον 33χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο ατάραχος, κυνικός, αμετανόητος, ακριβώς, Σίλβια. Δεν αναγνώρισε τους δικαστές, του μίλησε για μια πολιτική δίωξη κλπ. Και ότι ο ίδιος παραδέχεται με τα γεγονότα, αλλά όχι την ενοχή του. Όταν έβλεπε τις εικόνες των θυμάτων να παρελάβουν μπροστά στα μάτια του και ενώπιον του δικαστηρίου, των 77 θυμάτων, ήταν ατάραχος, κυνικός. Όταν είδε όμως το βίντεο που είχε ο ίδιος δημιουργήσει με μια ρατσιστική προπαγάνδα κατά των μουσουλμάνων, εκεί λοιπόν έσπασε, δάκρυσε και ήταν και το μοναδικό σημείο. Αν θέλετε, κρατάμε επίσης τον αγωνιστικό, εντός εισαγωγικών, δηλαδή ναζιστικό χαιρετισμό, εισερχόμενος στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο Μπρέιβικ λοιπόν, να δούμε τη συνέχεια αυτής της διαδικασίας. Κατά τα άλλα, και κλείνω με αυτό, για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη δεν σταματάει ο πονοκέφαλος και η ζαλάδα. Είχαμε χθες καταθέσεις, θα τη δείτε, θα τη δεις μάλλον καλύτερα, Δημήτρη, την 27χρονη Ιμάν Φαντίλ, η οποία προσήλθε χθες σε δικαστήριο του Μιλάνο. Έδωσε νέο... Να τη Φαντίλ εδώ, Δημήτρη μου. Με το πράσινο εδώ το κορίτσι. Με το πράσινο. Αυτή που δεν ήταν καλόγρια ήταν η άλλη. Α, μπράβο, ναι. Έδωσε λεπτομέρειες για τα μπούγκα-μπούγκα, για τα, τα διάσημα πάρτι. Το κορίτσι φαίνεται ότι έχει προοπτική εδώ πέρα. Του Προέδρου, ναι, έχει από προοπτική. Εμείς που έχουμε μια εμπειρία, Νίκο, γενικότερα δεν μιλάμε για τέτοια θέματα, μπορούμε να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε. Έτσι. Μάλιστα. Βλέπουμε και τη Ρούμπη. Εδώ η άλλη πέτρα του σκανδάλου, η Ρούμπη. Ναι. Τέλος πάντων, για τον Σίλβιο τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί έχουμε νέες αποκαλύψεις και αυτά τα πάρτι μεταξύ άλλων καλόγριες κλπ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αναλυτικά κάποια στιγμή. Αυτά πρέπει να τα πούμε από κοντά. Νίκο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, σα ευχαριστούμε τον κύριο Ρωμανιά που ήταν κοντά μας σήμερα και την Άννα την Καραμαλή. Όπως είπαμε και νωρίτερα. Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις σήμερα το μεσημεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν, Άννα. Να είσαι καλά. Εμείς, αγαπητοί θεατές, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.